της αγωνιστικής από τον Πανεθραϊκό. Με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, το βλέπουμε τον κόσμο στις εξέδρες. Το ψυχικό στο παιχνίδι που μετέδωσε το Action 24. Και εκεί έγινε ένα συγκλονιστικό μάτς. Νίκησε την Ελευθερούπολη. Δύο ομάδες που θεωρούνται από τις πολύ καλές κατηγορίες. Εδώ ο Νίκου, ένας άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αποκτήθηκε τελευταία στιγμή. Το ψυχικό που έχει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Ο Γιώργος Διαμαντάκος τραυματίστηκε την προπόνηση της Πέμπτης στο γόνατο. Προσπάθησε σήμερα το πρωί, δοκίμασε. Δεν μπορεί να αγωνιστεί. Έτσι είναι εκτός δωδεκάδας για τους φιλοξενούμενους. Για την ομάδα της Μεγαρίδας, να πούμε ότι επιστρέφει από σήμερα στον πάγκο ο προπονητής, ο Γιώργος Μάνταλος, ο οποίος για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν ήταν στις υποχρεώσεις της ομάδας και στο κύπελο και στην πρεμιέρα. Από σήμερα όμως είναι κανονικά στην ομάδα ο προπονητής επί σειρά ετών εδώ μαζί με τον Λευτέρη Τσαουσίδη, πολύ συνεργάτης του, Γιώργος Μάνταλος, μαζί με τον Ρεμεντέλα. Είναι δύο από τους προπονητές που βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια πάνω στο δύο ομάδων. Εδώ ο Γιώργος Ρεμεντέλα από την Β' ΕΣΚΑ στο ψυχικό μέχρι και σήμερα. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για την Μεγαρίδα που πέρσι διεκδίκησε την είσοδο στο Final Four. Συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Elite League από τη σεζόν 22-23 μέχρι και τώρα. Τρίτη σεζόν. Συνολικό ρεκόρ στην κανονική περίοδο 35-26-58%. Καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο η τέταρτη. Καλύτερο ρεκόρ 19-11. Αυτά έγιναν την περασμένη σεζόν. Χειρότερη θέση στην κανονική περίοδο η ένατη στην πρώτη σεζόν της ομάδας. Χειρότερο ρεκόρ το 16-14. Όπως βλέπετε, ακόμα και το χειρότερο ρεκόρ ήταν θετικό. 16-14. Δεν έχει προβιβαστεί ποτέ στην Basket League, δεν έχει προβιβαστεί ποτέ στην Β' Εθνική. Ο Γιώργος Μάνταλος κοουτσάρει την Μεγαρίδα για 10 συνεχόμενη χρονιά. Έμειναν στην Μεγαρίδα σε σχέση με πέρσι Γιούλης, Γκάτζιας, Μπουρτζούκος, Κοκορέλης, Κουμπούλης, Κόνστας και Πέτρος Γερομιχαλός, ενώ είναι παιδί των Μεγάρων και ο Κοντόπουλος ήρθαν. Ο Βίκτορ, ο Δελδρινός, ο Γερομιχαλός, ο Αλεξιάδης, ο Πρίσκος, ο Τσούκας, ο Τόλιας και ο Σταματογιάννης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην Βάλια Πηλιανίδη που θα είναι στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Μάνταλος. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν βρήκε τα μέγαρα με την νίκη που, με την εκτός έδρας νίκη που θα θέλατε. Πλέον δίνετε το πρώτο σας εντός έδρας παιχνίδι. Τι προλάβατε να αλλάξετε από το πρώτο? Δεν χρειάζονται να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαστε τόσο κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Έπαιξε εξαιρετικά η Ερυθρέα. Αυτά τα παιχνίδια τώρα εκεί που κρίνονται, όταν ένα παιχνίδι κρίνεται από μόνο του στην παράταση, σημαίνει ότι μπορούσαν να το είχαν κερδίσει και οι δύο. Φάγαμε ένα μπάζερ που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Απλά ήθελα να δουλέψαμε πάρα πολύ με τα παιδιά και θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η αμυντική μας ταυτότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τη δείξαμε και στο παιχνίδι με την Ερυθρέα, πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατή, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Μάνταλος, που φυσικά δεν μπορεί να έχει παράπονο, προσπάθησε η ομάδα του, έχασε στις λεπτομέρειες σε ένα σουτ. Πάμε να δούμε και το ψυχικό εδώ, η παρουσία της ομάδας. Ο αρχηγός ήταν και ο Βουκάς. Συμμετέχει για 12η συνεχόμενη χρονιά στην Elite League από το 13 έως το 25. Συνολικό ρεκόρ στην κανονική περίοδο 162-131, 55%. Καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο τη σεζόν 22-23. Πρώτη, καλύτερο ρεκόρ 21-7 εκείνη την σεζόν. Χειρότερη θέση στην κανονική περίοδο 14η πέρσι, που βρέθηκε και στα play-out. Χειρότερο ρεκόρ, όπως είπαμε, τη σεζόν 23-24, 11-19. Προβιβάστηκε στην Basket League σεζόν 21-22, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει χαρτί για να συμμετάσχει. Δεν έχει προβιβαστεί ποτέ στην Elite, από την Elite League στην Β' Εθνική. Ο Γιώργος Ρεμεντέλας κοουτσάρει την ομάδα για 22 σεζόν από πέρσι. Έχουν μείνει ο Κουκάς και ο Διαμαντάκος. Ο Διαμαντάκος όμως δεν αγωνίζεται σήμερα. Αποκτήθηκαν οι Τάμπε, Γκόλαντας, Μπράιαντ, Αντωνάκης, Πολίτης, Σταυρακούκας, Μαργέλης, Κουστένης, Δόξας και Νίκου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Ρεμεντέλα στη Βάλια Πηλιανίδη. Coach, πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία για το ψυχικό με μια σημαντική απουσία. Αλλάζει καθόλου τα πλάνα σας αγωνιστικά? Ναι, τα αλλάζει τα πλάνα μας. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε ξαφνικά σε μια νέα συνθήκη. Είναι και ένα, εκτός όλων των άλλων, και αριθμητικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η παρουσία του Γιώργου στο παρκέ, στην άμυνα και στην επίθεση. Αλλά εντάξει, έχουμε μάθει τόσα χρόνια να ζούμε με τα προβλήματα.
Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα δώσουμε τα πάντα να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε. Μήπως η απουσία του Διαμαντάκου σας αναγκάζει θεωρητικά να πάτε με ένα πιο κοντό σχήμα, αλλά μήπως εν τέλει αυτό σας βολεύει απέναντι στα Μέγαρα? Δεν είμαι άνθρωπος που προσαρμόζομαι στην άλλη ομάδα. Ο Γιώργος είναι στην συγκεκριμένη ομάδα δεύτερη χρονιά για συγκεκριμένο λόγο, επειδή ακριβώς είναι θεόρατος και μας προσφέρει πλεονεκτήματα. Το ότι θα είμαστε κοντύτεροι εκ των πραγμάτων συμβαίνει, γιατί βγαίνει ένας παίκτης 2-17, το επόμενο παιδί είναι κάτω από 2-5. Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι, ούτε νομίζω ότι μας δίνει πλεονέκτημα. Απουσία σημαντική είναι. Τα άλλα παιδιά, οι άλλοι ψηλοί, θα πρέπει να παίξουν και για τον Γιώργο. Και πιθανώς θα πρέπει να βρούμε λύσεις, ειδικά στη θέση 4 και από περιφερειακούς παίκτες. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Ρεμεντέλα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην ομάδα της Μεγαρίδας από φέτος, αφού αγωνίζονται μαζί τα δύο αδέλφια, ο Δημήτρης και ο Πέτρος Γερομιχαλός. Ο Δημήτρης, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική για 17 πόντους, 2 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο, και ο Πέτρος 18 πόντους, 3 rebound, 4 assist, 3 κλεψίματα. Την τελευταία σεζόν που έπαιξαν μαζί ήταν το 14-15, πριν από 10 χρόνια. Εδώ βλέπουμε τα δύο αδέλφια, αριστερά είναι ο Δημήτρης, playmaker, δεξιά ο Πέτρος Γερομιχαλός, 4-5. Οι δύο ομάδες λοιπόν, οι δύο παίκτες που αγωνίστηκαν τελευταία φορά μαζί στους μαχητές στα Πεύκα, στην Θεσσαλονίκη, στην δεύτερη εθνική κατηγορία, μαζί είχαν και από μια πρώτη θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το 2010 με τον Άρη στο Πανελλήνιο Παίδων και το 2012 με τον Άρη στο Πανελλήνιο Εφήβων. Τότε συμπαίκτες τους και στις δύο κατακτήσεις ο Μποχωρίδης, στο εφηβικό ήταν και ο Αλεξάνδερ Βεζένκοφ. Τα δύο αδέλφια λοιπόν ξανάνοιξαν, δύο παίκτες που κάναν τρομερή σεζόν, από τους καλύτερους παίκτες την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός με τον Ερμή Σχηματαρίου κατάφερε να φτάσει και μέχρι το Final Four και έκανε μια σπουδαία εμφάνιση εκεί. Δεν κατάφερε όμως να οδηγήσει την ομάδα του στο μάτς ανόδου με το, θα έχει αντίπαλο τον Πανιόνιο. Εδώ οι τρεις διαιτητές, Τσολάκος, στη μέση είναι ο Κούλης και όπως βλέπετε εσείς αριστερά στην οθόνη είναι ο Στρέμπας. Θα υπάρχει και σήμερα το δικαίωμα του να ξαναδούν μια φάση οι διαιτητές και να κάνουν challenge οι προπονητές. Κάθε προπονητής έχει δικαίωμα για ένα challenge. Αν το κερδίσει μπορεί να έχει και δεύτερο. Υπάρχουν 25 περιπτώσεις που οι προπονητές μπορούν να ζητήσουν να εξεταστεί μια φάση. Για τους διαιτητές δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις για το τελευταίο δίλεπτο, αρκετές φάσεις για το τελευταίο δεκάλεπτο και λιγότερες για όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά για όλες τις περιπτώσεις οι προπονητές έχουν δικαίωμα challenge. Πάμε να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων για την Μεγαρίδα. Ο Βίκτορ, ο Γκάτζιας, ο Δημήτρης Γερομιχαλός, ο Τσούκας και ο Πέτρος Γερομιχαλός. Από την άλλη πλευρά για το ψυχικό, Κουκάς, Μπράιαν, Σταυρακούκας, Αντωνάκης και Δόξας. Ο Σταυρακούκας που στο προηγούμενο μάτς δεν αγωνίστηκε γιατί είχε μια θλάση, πλέον επιστρέφει στη θέση του Διαμαντάκου. Στην πεντάδα πήρε ο Δόξας, ο Σταυρακούκας που πέρσι ξεκίνησε με το Μαρούσι και στη συνέχεια πήγε στην Μύκονο. Ο Δόξας, ο οποίος αγωνιζόταν στον Αμίδα, από την ομάδα του ψυχικού μόνο ο Κουκάς έχει μείνει στο ρόστερ. Πάμε να δούμε και τους προπονητές που μένουν πολλά χρόνια. Ο Κουκουλής του Παναιτραϊκού έχει 25 σεζόν, ο Ρεμεντέλας 22, ο Σοφογιάννης των Έσπερο Λαμίας 17, ο Μάνταλος 10 και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στην Ελευθερούπολη 10 σεζόν. Δύο από τους 5 προπονητές που είναι από τους μακροβιότερους είναι στο σημερινό παιχνίδι. Όλα έτοιμα σιγά σιγά για το τζάμπολ. Ο Αντωνάκης εδώ με το 15 πέρσι στον Πανιόνιο πήρε την άνοδο στην Basket League, αν και από τη μέση σεζόν και μετά είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. Θα έχουμε τώρα ενός λεπτίου σιγή στη μνήμη του George Baldo.
πολύ να σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Όλα έτοιμα τώρα για να αρχίσει το παιχνίδι. Εδώ η παίκταση των δύο ομάδων. Θυμίζουμε και πάλι τις πεντάδες για την Μεγαρίδα. Βίκτορ Γκάτζιας, ο Δημήτρης και ο Πέτρος Γερομιχαλός και ο Τσούκας, ο οποίος αποκτήθηκε από την Καρδίτσα, από την άλλη πλευρά. Κουκάς, Μπράιαντ, Αντωνάκης, Σταύρα Κούκας και Δόξας. Πρώτη επίθεση θα είναι για το ψυχικό με τον Γιώργο Κουκά. Στα 39 του είναι πλέον ο αρχηγός του ψυχικού. Ο Μπράιαν του έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο προηγούμενο μάτς με 27 πόντους. Ο Σταύρα Κούκας, μπάλα μέσα στον Μπράιαν. Αμέσως παγίδα για να γυρίσει μπάλα. Ο Σταύρα Κούκας την κρατάει και θα πάει στο ένας αντίον ενός. Βγάζει έξω. Κουκάς κάνει το λάθος. Κλέψιμο από τον Τσούκα, ο οποίος βγαίνει στον εφηδιασμό. Θα κοπεί από τον Αντωνάκη. Ο Βίκτορ θα πάρει το rebound και επίθεση οργανωμένη για την Μεγαρίδα με τον Γερομιχαλό. Τον Δημήτρη, ο οποίος θα βγάλει έξω. Ο Τσούκας, δεύτερη προσπάθεια, δεν θα μπορέσει ούτε τώρα. Νέο επιθετικό rebound από τον Γκάτζια. Και ο Δημήτρης Γερομιχαλός πάλι οργανώνει. Κάνει την προσπίση, δύσκολη προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ από τον Δόξα. Δύο βολές για τον Δημήτρη Γερομιχαλό, στον οποίο θα στηριχτεί πάρα πολύ η Μεγαρίδα. Έπαιζε και στο παρελθόν το φάουλ που δόθηκε με το σώμα στον Δόξα. Ψηλά έκοψε την μπάλα, δόθηκε όμως φάουλ με το σώμα. Δύο βολές για τον Δημήτρη Γερομιχαλό, ο οποίος έχει ξαναφορέσει τη φανέλα της Μεγαρίδας, χωρίς τον άδελφό του τότε. Ξανάσμιξαν μετά από 10 σεζόν. Αστόχησε στην πρώτη βολή όμως. Έπαιζαν μαζί στους μαχητές στην Θεσσαλονίκη, τα Πεύκα, και στο παιδικό και στο εφηβικό του Άρη, γεννημένη το 1994. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη. 1-0 για την Μεγαρίδα κόντρα στο ψυχικό. Μεγαρίδα που πιέζει σε όλο το γήπεδο και ο Μπράιαν παίρνει τη βοήθεια από τον Δόξα για να κατεβάσει την μπάλα. Περνάει το κέντρο, το ψυχικό κανονικά, και ο Μπράιαν περιμένει. Ο Κουκάς πηγαίνει προς τα μέσα, θα ψάξει την μπάσα. Αντωνάκης, 4 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Rebound από τον Γκάτζια και η Μεγαρίδα που θα προσπαθήσει να τρέξει. Δημήτρης Γερομιχαλός περιμένει ένα screen. Γκάτζιας τώρα. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κρατάει ο Γκάτζιας, γίνεται η αλλαγή στο screen. Μέσα η μπάλα στον Βίκτορ. Κλέβει όμως ο Κουκάς και προσπαθεί να τρέξει. Μπράιαν, Σταυρακούκας. Ωραία προσπάθεια όμως. Αστοχή, επιθετικό rebound και φόλεο από τον Δόξα. 1-2, πρώτο καλάθι για το ψυχικό. Τρίποντο εύστοχο από τον Τσούκα, ο οποίος είναι καλός σουτέρ. Στις δύο προηγούμενες προσπάθειες του με διεισδύσεις δεν τα κατάφερε, όμως το τρίποντο ήταν εύστοχο. 4-2 για την Μεγαρίδα. Το Μπράιαν. Αλλαγές εκεί, παγίδα. Στην άλλη πλευρά η μπάλα. Κουκάς, για την πάσα, σουτάρει για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Rebound από τον Γερομιχαλό. Και πρώτη πάσα στον Γερομιχαλό. Πέτρος στον Δημήτρη. Τα δύο αδέλφια. Δημήτρης Γερομιχαλός, πολύ ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Βίκτορ, ο οποίος θα κάνει το 6-2. Ο Βίκτορ, τρίτη χρονιά στην Elite League, με το ψυχικό έκανε μια εξαιρετική πορεία. Κέρδισε μαζί την άνοδο, άλλο αν δεν έπαιξε το ψυχικό. Πέρσι ήταν στον 30 Ευόσμου και ο Γερομιχαλός, ο Πέτρος, σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος και αυτός. Το transition τρίποντο από το τεσάρι της ομάδας της Μεγαρίδας. 9-2 και αμέσως
time out που ζητάει ο Γιώργος Ρεμεντέλας για να μην βρει ρυθμό η γηπεδούχος ομάδα. Εδώ η πάσα του Τσούκα. Δεν δίστασε ο Πέτρος Γερομιχαλός. Σούταρε στον ευνηδιασμό, μπορούμε να πούμε. Ήταν 3-2, δεν είχε προλάβει να οργανωθεί η άμυνα. Δεν το περίμεναν κιόλας οι παίκτες ψυχικού ότι θα σουτάρει. Ο Πέτρος Γερομιχαλός που στη διάρκεια των ετών βελτίωσε πάρα πολύ το μακρινό του σούτ όταν ήταν στο ξεκίνημα της καριέρας στην παλιά Α2, δεν ήταν τόσο καλός σουτέρ, έστω και αν προσπαθούσε και επιχειρούσε και τότε αυτές τις προσπάθειες. 9-2 το σκόρ, οι οδηγίες από τον Γιώργο Λεμεντέλα, ο οποίος ήθελε να σταματήσει το μάτς για να μην βρει ρυθμό η γηπεδούχος ομάδα, αλλά και να μπορέσουν οι παίκτες του να είναι πιο ψύχρεμοι. Ξεκίνησαν με πολλά άστοχα σουτ. Εδώ το τρίποντο του Τσούκα λίγο πριν. Τον άφησε εντελώς η άμυνα του ψυχικού και αυτός το εκμεταλλεύτηκε. Έγινε έτσι το 6-2. Στη συνέχεια ο Πέτρος Γερομιχαλός έκανε το 9-2. Πάμε εμείς τώρα στη Βάλια Πηλιανίδη. Πολλά παράπονα από τους παίκτες του είχε ο Γιώργος Ρεμεντέλας, κυρίως για τα επιθετικά rebound, τα οποία επέτρεψε το ψυχικό να πάρει η Μεγαρίδα. Έχουμε επιτρέψει να πάρουν 5 επιθετικά rebound. Χαρακτηριστικά ζήτησε περισσότερη ενέργεια από τους παίκτες του και έδωσε κάποιες οδηγίες στο Σταυρακούκα. Από την άλλη πλευρά, ο coach Μάνταλος ζήτησε την ίδια πίεση από τους παίκτες του, τόσο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. High tempo παιχνίδι, όπως είπα χαρακτηριστικά. Το είδαμε αυτό το high tempo, πιέζουν σε όλο το γήπεδο, προσπαθούν να τρέξουν. Σταυρακούκας, πολύ δύσκολη προσπάθεια, πήρε το φάουλ, σφυρίζει από την άλλη πλευρά ο κύριος Τσολάκος αυτό το φάουλ. Αργοπορημένο σφύριγμα. Υπήρξε ένα σπρόξιμο με το δεξί. Προφανώς αυτό έδειξε ο Τσολάκος και στην ουσία το παραδέχεται και ο Τσούκας. Εδώ εμείς το είδαμε στην επαναληπτική προβολή, στο replay, ότι πράγματι με το δεξί τον έβγαλε εκτός θέσης. 9-2 παραμένει και ο Σταυρακούκας είναι στην δεύτερη βόλη. Θα κάνει το 9-3, 6-57 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Πιέζει και το ψυχικό. Ο Μπράιντ είναι πάνω στον Δημήτρη Γερομιχαλό. Ο Τσούκας θα δώσει το Δημήτρη Γερομιχαλό. Αυτός θα πάρει το σκρίν από τον αδελφό του. Δυο του συνεργάζονται. Πέτρος Γερομιχαλός με πιο κοντό αντίπαλο. Θα κερδίσει εύκολα τον Μπράιαν. Εκεί στην αλλαγή χτύπησε. Διάβασε πολύ καλά η Μεγαρίδα και έγινε το 11-3 με τον Πέτρο Γερομιχαλό. Τα δύο αδέλφια συνεργάστηκαν άψογα. Θα το δούμε πολλές φορές αυτό. Αντωνάκης περνάει πολύ ωραία, βγάζει έξω στον Κουκά. Αυτός κάνει το λάθος. Μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση ο Αντωνάκης, όμως προτίμησε να βγάλει έξω και ο Δημήτρης Γερομιχαλός τώρα παίρνει το σκρίν από τον Βίκτορ. Δημήτρης Γερομιχαλός πηγαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, καταπληκτικό. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Δημήτρη Γερομιχαλό, ο οποίος άλλαξε και χέρι στον αέρα, πήρε και το φάουλ από τον Δόξα, είναι το δεύτερο του φάουλ, 13-3, βλέπετε εδώ πώς γύρισε. Πολύ ωραίο καλάθι με το αριστερό από τον Δημήτρη Γερομιχαλό, καταπληκτική η προσπάθειά του. Τα δύο αδέλφια που έχουν μαζί 7 σερί πόντους, 5 από τον Πέτρο Γερομιχαλό και τώρα ο Δημήτρης έχει δικαίωμα και για μία βολή να τους κάνει 8 αυτούς τους πόντους από τα δύο αδελφιά. Για να δούμε. Πριν είχε μία στις δύο βολές, τώρα έχει 2-3 στο παιχνίδι. Είναι 14-3 το σκορ, 5-57 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Πέρασε στο παιχνίδι ο Μαργέλης. Χάνει ο Μπράιαν, καλή άμυνα από τον Τσούκα. Η πίεση που ζητάει ο Μάνταλος έχει φέρει αποτέλεσμα, το πανηγύρισε κιόλας ο Γιώργος Μάνταλος. Εδώ ο Τσούκας πίεσε τον Τάμπε που πέρασε στο παιχνίδι. Ο Τάμπε και ο Μαργέλης πέρασαν στο μάτς έξω. Βγήκε ο Κουκάς και ο Δόξας. Κλέψιμο τώρα του Μπράιαν από τον Τσούκα. Η μπάλα στην άλλη πλευρά. Ο Σταυρακούκας θα κερδίσει το φάουλ. Ο Σταυρακούκας
δικαίωμα για δύο βολές εδώ ο Γκάτζιας. Δύο βολές για τον Σταυρακούκα. Πριν είχε μία στις δύο, 14-4 γίνεται το σκορ. Ψυχικό που δεν έχει αρχίσει καλά, έχει επηρεαστεί, λείπει και ο Διαμαντάκος, όπως είπαμε, τραυματίστηκε στο γόνατο την Πέμπτη και θα κάνει μια μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Σε ζώνη, για να δούμε αν είναι απλή ζώνη ή ένας τέσσερις, σχηματισμός ζώνης για το ψυχικό. Δημήτρης Γερό Μιχάλης πηγαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Δημήτρη Γερομιχαλό. Τα δύο αδέλφια συνεχίζουν να εκτελούν. 16-5 γίνεται το σκορ. Εδώ η προσποίηση και το φάουλ. Διάβασε καλά τη φάση πάλι με το αριστερό. Το χρησιμοποιεί πολύ καλά και το αριστερό ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Και τα δύο χέρια. Έτοιμος για την βολή. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Μεγαρίδα που θεωρείται ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην Basket League. Στην GBL όπως λέγεται πλέον. 17-5 έγινε το σκορ. 10 συνεχόμενοι πόντια από τα δύο αδέλφια. Νέο λάθος πάει να γίνει. Δεν κλέβει η Μεγαρίδα, όμως έχει κερδίσει 3 δευτερόλεπτα. Απομένουν 5 για το ψυχικό, για να κατεβάσει την μπάλα. Γι' αυτό υπάρχει η πίεση. 5 δευτερόλεπτα για το ψυχικό να περάσει το κέντρο. Ο Μπράιαν τρέχει, τα καταφέρνει. Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το ψυχικό. Ο Μπράιαν περιμένει το screen. Είναι με τον Βίκτορ. Σταυρακούκας. Δύσκολη προσπάθεια. Κόβεται από τον Πέτρο Γερομιχαλό και ευκαιρία να τρέξει. Θέλει να τρέξει. Η Μεγαρίδα, ο Τσούκας, μένει μόνος του. Είναι με πιο ψηλό αντίπαλο. Γυρίζει πίσω, δεν προετοιμάει το σουτ, θέλει την διείσδυση, αυτό είναι το δυνατό του. Σημείο κάνει το λάθος, όμως ελέγχει ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Μένει μόνος, πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει την διείσδυση, πάλι με το αριστερό, αλλάζει χέρι στον αέρα και κάνει το 19-5. Άλλη μια σπουδαία προσπάθεια από τον Δημήτρη Γερομιχαλό, ποιος μπορεί με τα δύο χέρια να εκτελέσει. Γυρίζει μπάλα τώρα για το ψυχικό. Σταυρακούκα. 4 και 15 πριν από το τέλος πρώτης περίοδου. Παγίδα στον Αντωνάκη μόλις παίρνει την μπάλα. Ωραία η πάσα στον Τάμπε, ο οποίος εκεί θα νικήσει τους αντιπάλους του. 19-7. Ο Τάμπε που είναι πολύ καλός μέσα στην ρακέτα. Πολύ αθλητικός, πολύ διαιτητικός και πολύ καλός στο επιθετικό rebound. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός σε ζώνη το ψυχικό. Αλλά μέσα στον Βίκτορ, ο οποίος προσποιείται, κερδίζει τις δύο βολές. Φάουλ από τον Αντωνάκη, που έδωσε ο Στρέμπας. Ο Βίκτορ, ο οποίος εδώ είναι αυτό που δόθηκε φάουλ, έχει αγωνιστεί, όπως είπαμε, στο ψυχικό πριν από δύο σεζόν. Το κόψιμο πριν του Πέτρου Γερομιχαλού και το καλάθι του Δημήτρη με το αριστερό. Είδαμε πώς άλλαξε χέρι. Πολύ δύσκολο και ωραίο καλάθι. Γκρέκ Βίκτορ. Η φανέλα του λέει Γκρέκ, αλλά το όνομά του, το επώνυμο είναι το Βίκτορ. Εδώ τον βλέπετε. Και τα στοιχεία που έχει δώσει η Μεγαρίδα. Έχουν ως επώνυμο τον Γκρέκ, αλλά είναι Βίκτορ το επώνυμο. Ευστόχησε στην πρώτη. Ευστόχησε και στην δεύτερη. 21-7 αλλαγή για την Μεγαρίδα. Πολύ καλή δουλειά από τον Βίκτορ στη θέση του Σταματογιάννης, που πέρσι έπαιζε και κάνει πολύ καλή σεζόν στον Χαρίλα Οτρικούπη. Στο Μεσολόγγι και ο Σταυρακούκας που προσπαθεί να πιέσει με αντίπαλο τον Πρίσκο. Έγιναν εκεί αλλαγές. Ο Μπράιαν, ο οποίος δεν έχει πάρει προσπάθειες και δεν έχει βοηθήσει ακόμα την ομάδα του. Στο προηγούμενο μάτς είχε 27 πόντους. Εκεί δεν τελειώνει τη φάση. Ο Τάμπε γίνεται το λάθος και προσπάθεια για να τρέξει. Μεγαρίδα ο Πρίσκος άλλαξε την μπάλα. Για τρεις τώρα ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Δεν μπορεί. Rebound από τον Τάμπε για το ψυχικό. Πιέζει και κάνει το φάουλ ο Αλεξιάδης. Ήταν το τρίτο ομαδικό για την Μεγαρίδα. Δεν υπάρχει προς το παρόν δικαίωμα για βολές για το ψυχικό. 3 και 19 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο παιχνίδι. Και ο Κοκορέλης στη θέση του Πέτρου Γερομιχαλού.
Ο Μπράιαν πιέζεται από τον Αλεξιάδη. Σταυρακούκας παίρνει την μπάλα, θα αποφασίσει για την επίθεση. Τελικά κάνει την πάσα στον Τάμπε, ο οποίος θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Ο Τάμπε, τον περίμενε ο Γιώργο Μιχαλός, κέρδισε το φάουλ, αυτή την κίνηση του δεξιού χεριού. Ήταν το όριο της τεχνικής ποινής η συγκεκριμένη φάση, αλλά το πήρε έξυπνα ο Δημήτρης. Ή τέλος πάντων της προειδοποίησης, δεν μπορεί να δώσουμε τη μία τεχνική ποινή. Δόθηκε επιθετικό γιατί έκανε την κίνηση με το χέρι ο Τάμπετ, που έχει μόνο διείσδυση, δεν είναι τόσο καλός σούτερ και αυτό το ξέρουν την άμυνα της Μεγαρίδας, σχηματισμός ζώνης. Περιμένει σκρίν ο Δημήτρης Γερομιχαλός, πηγαίνει προς τα μέσα. Η πάσα κόβεται από τον Αντωνάκη και προσπάθεια εμπνευσμού τώρα για το ψυχικό. Μαργέλης, ο Μπράιαν θα πετύχει το καλάθι και θα γίνει το 21-9. Γερομιχαλός. Ο Αλεξιάδη, πάλι Γερομιχαλός. Είναι επικεντρωμένη άμυνα πάνω του. Αλεξιάδης προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα. Θα στοχίσει, rebound από τον Αντωνάκη και πρώτη πάσα στον Μπράιαν, το οποίος προφανώς θα πάρει τώρα κι άλλες προσπάθειες. Φάουλ που θα κερδίσει ο νεαρός παίκτης του ψυχικού. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια από τον Γκόλαντα. Και time out από τον Γιώργο Μάνταλο. Εδώ το προηγούμενο καλάθι του Μπράιαν. Ο Γκόλαντας που έχει κερδίσει τις βολές. Είναι 18 ετών, έπαιζε, είναι από τον Άφλιο. Έπαιζε τα τελευταία χρόνια στο εφηβικό του Παναθηναϊκού και είναι γιος του σπουδαίου forward center που αγωνίστηκε παλιότερα και στη Λάρισα και στο Ηράκλειο. Μεγάλη καριέρα και στην, κυρίως στην Α2 αλλά και στην Α1. Ο πατέρας του Χριστόφορου Γκόλατ. Ας δούμε τώρα, αφού υπάρχει αυτή η διακοπή, για το time out τις προσπάθειες, τελευταίες προσπάθειες του Δημήτρη Γερομιχαλού. Εδώ με τα αριστερό goal foul. Άλλη μια ατομική προσπάθεια. Τρία τελειώματα με το αριστερό του δεξιόχειρα Δημήτρη Γερομιχαλού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ καλά και τα δύο χέρια. Πολλοί παίκτες το έχουν αυτό το ταλέντο, μπορούν να χρησιμοποιούν καλά και τα δύο χέρια. Ολοκληρώθηκε το time out από πλευράς Μεγαρίδας. Τελευταίες οδηγίες και από τον Γιώργο Ρεμεντέλα. 21-9 το σκορ. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος και πάμε εμείς στη Βάλια Πηλιανίδη. Παράπονα από τους παίκτες του είχε ο coach Μάνταλο. Ζητάει ακόμα περισσότερη ταχύτητα και όχι σετ παιχνίδι στην επίθεση. Θέλει παίκτες του να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο πολύ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Από την άλλη πλευρά, ο coach Ρεμεντέλας ήταν πιο ικανοποιημένος από το προηγούμενο time out, μπορούμε να πούμε. Ζήτησε καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στους παίκτες του, παράλληλα και να διαβάζουν καλύτερα το τι τους δίνει η αντίπαλη άμυνα. Ο Γκόλαντας, ο Χριστόφορος Γκόλαντας, 18χρονος, έτοιμος για τις βολές. 21-11, έβαλε και τις δύο. Ο νεαρός που έχει, θεωρείται ταλαντούχος, έχει ικανότητα στο σκοράρισμα και τα του δίνει χρόνο συμμετοχής. Λιγότερο έπαιξε την πρεμιέρα σήμερα. Του δίνει χρόνο ο Γιώργος Ρεμεντέλας και αυτός ήδη σκόραρε. Άστοχος ο Κοκορέλης για τρεις βήματα εκεί που κάνει ο Μπράιαν. Δεν τα δίνουν οι διαιτητές. Συνεχίζει ο Μπράιαν. Αν την προσπάθεια βγάζει έξω, γυρίζει μπάλα. Σουτ για τρεις. Δεν μπορεί ο Γκόλαντας. 1-28 απομένει. 21-11 είναι το σκορ. Δημήτρης Γερομιχαλός. Βγαίνει προς τα μέσα. Διαβάζει πολύ ωραία πάσα. Αλεξιάδης προς τα μέσα. Θα κοπεί από τον Αντωνάκη. Ο Μαργέλης το rebound και η πάσα στον Ναούμι. Διπλή τρίπλα, λέει ο διαιτητής ο Κούλης. Ο Ναούμις που πέρασε στο παιχνίδι. Εδώ το κόψιμο ψηλά του Αντωνάκη.
εδώ μπερδεύεται και φυσικά είναι διπλή τρίπλα. Έπιασε την μπάλα και στη συνέχεια ξανά έκανε τρίπλα. Πολύ καθαρή παράβαση και μπροστά στον διαιτητή. Ο Τσούκας επέστρεψε στη θέση του Αλεξιάδη. Πρίσκος γυρίζει μπάλα. Και ο Τόλιας εδώ, ο οποίος είναι έτοιμος να σουτάρει κι αυτός. Μπαλά μέσα, δεν είναι καλή η πάσα, σταματώ Γιάννης. Δεν μπορεί, rebound από τον Μαργέλη. Και ο Μπράιαν, 45 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Αντωνάκης, φάουλ που κάνει με το χέρι ο Σταματογιάννης. Δύο βολές για τον Τάσο Αντωνάκη. 21-11 το σκορ, το ψυχικό που προσπαθεί να βρει τρόπο. Εδώ αυτό δόθηκε, φάουλ, την επαφή με το χέρι. Έδωσαν οι διαιτητές. Εδώ είναι ο Τάσος Αντωνάκης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 21-11, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Τάσος Αντωνάκης που είναι γεννημένος το 1992. Μάλιστα, ο Φουρνιέ, ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, αγωνίζεται εδώ και δύο μήνες. Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται κάποιους παίκτες από το παρελθόν, θυμήθηκε τον Τάσο Αντωνάκη. Τον είχε αντιμετωπίσει με τις εθνικές ομάδες όταν ήταν μικρή. Είναι η ίδια ηλικία Φουρνιέ με τον Αντωνάκη. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Βασίλη Τόλια. 23-12 το σκορ. 14 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μπράιαν, ο οποίος γυρίζει, ψάχνει την μπάσα. Πάλι Μπράιαν. Βγαίνει προς τα μέσα, γυρίζει. Δύσκολο σουτ. Δεν μπορεί. Ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με την Μεγαρίδα να προηγείται 23-12 του ψυχικού. Πάμε εμείς σε ένα break και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Επιστροφή στο κλειστό των Μεγάρων για την αναμέτρηση της Μεγαρίδας με το ψυχικό. 23-12 είναι το σκορ. Και αν είπαμε πριν για τον Χριστόφορο Γκόλατα, να πούμε και για τον Βασίλη Τόλια. Είναι ο γιος του Νίκου Τόλια, ένας σπουδαίου σουτέρ του παρελθόντος. Ένας σπουδαίος παίκτης και αυτός. Όπως βλέπουμε, τα παιδιά συνεχίζουν την παράδοση των μπαμπάδων, εδώ είναι και αυτοί παίκτες με μέλλον. Πάμε στην
Βάλια Πηλιανίδη να μας πει τι άκουσε από τους δύο πάγκους ενώ ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Και οι δύο προπονητές αφιέρωσαν το χρόνο που είχαν για να μιλήσουν για τα rebound. Η Μεγαρίδα ζητάει να έχει τρεις παίκτες στο επιθετικό rebound, μιας και ήδη στην πρώτη περίοδο η Μεγαρίδα κατάφερε να μαζέψει τέσσερα επιθετικά, να ανανεώσει την επίθεσή της τέσσερις φορές. Ενώ από την άλλη πλευρά το ψυχικό coach Ρεμεντέλα ζητάει καλύτερα box out, μιας και είδε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Μεγαρίδα τον πλήγωσε με επιθετικά rebound. Οι δύο ομάδες έκαναν την προσπάθειά τους να βάλουν καλά, δεν τα κατάφεραν και η επίθεση τώρα με τον Τσούκα, ο οποίος μοιράζει, δίνει στον Πέτρο Γερομιχαλό. Σουτ για τρεις, είναι εύστοχο, 26-12 από τον Τόλια, ήταν το... από τον Πρίσκο, συγγνώμη, να μην τον αδικήσουμε. Ο Πρίσκος ήταν αυτός που έβαλε το τρίποντο, 26-12 το σκορ. Και ο Μπράιαν κλείνεται, η αμυνά είναι προς το αρμοδοσμένη πάνω του. Κάνει το λάθος, ο Μαργέλης διορθώνει. Ναούμης για τρεις, 26-15 ανάσα για το ψυχικό με τον Σοκράτη Ναούμη να δίνει την λύση. Ο Τσούκας με τον Κοκορέλη, ο Τσούκας πηγαίνει προς τα μέσα, τα κοπεί. Πολύ καλή άμυνα από τους παίχτες του ψυχικού και τον νεαρό, το 18χρονο, τον Χριστόφορο Γκόλαντα. Η Elite League από πέρσι δίνει την ευκαιρία σε πολλούς παίκτες νεαρής ηλικίας και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Εδώ και χρόνια μάλλον συμβαίνει αυτό, αλλά ακόμα περισσότερο έγινε πέρσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν προνόμια, οικονομικά προνόμια για τις ομάδες για να χρησιμοποιούν τους όσο πιο μικρούς παίκτες σε ηλικία μπορούν. Αλλαγή, βγήκε ο Γκόλαντα στη θέση του Μπίκιο Τάμπε. Υπάρχουν λοιπόν οι ομάδες που μπορούν να πάρουν χρήματα ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής των μικρών παίκτων. Όσο πιο μικρός παίκτης είναι και όσο περισσότερο χρόνο συμμετοχής έχει, τόσο περισσότερα είναι τα προνόμια. Αλλάζουν δύο γερομιχαλοί. Τώρα είναι ο Δημήτρης, ο οποίος σουτάρει για τρεις. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει από μακριά. Είναι πολύ καλός στις διεισδύσεις και στα τελειώματα. Ήταν με το κυρίως με το αριστερό, παρότι δεξιόγυρα του αρέσει να τελειώνει τις φάσεις με το αριστερό. Και είναι βέβαια πολύ καλός στα σούτα από τα 4-5 μέτρα. Φάουλ που κάνει ο Κοκορέλης, 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφει ο Γκάτζιας και αυτός ήταν συμπαίκτης με τα αδέλφια, τον Πέτρο και τον Δημήτρη Γερομιχαλό. Οι παρατηρήσεις του Μάνταλου στον παίκτη του, γιατί πήγε πίσω στην άμυνα. Ο Κουκάς επέστρεψε, Τάμπε, Μαργέλης. Τάμπε που περνάει τον παίκτη του και θα φτάσει στο lay-up. Είναι πολύ καλός αυτό, 26-17. Ο Τάμπε που δεν είναι καλός στο σούτ, του φωνάζει ο Μάνταλος ακριβώς για αυτό που του έδωσε τον δεξί διάδρομο. Και ο Δημήτρης Γερομιχαλός του πιέζεται από τον Ναούμη. Θα κάνει την πάσα, γυρίζει η μπάλα. Πάλι ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Μιχαλό, 3-2, δεν θα προλάβουν. Σουτάρει, τελικά προλαβαίνει, δεν θα το βάλει. Οριακά παίρνει όμως το επιθετικό ριμπάνο και διορθώνει ο Γκάτζιας. Κερδίζει το φάουλ από τον Μαργέλη, ο οποίος διαμαρτύρεται, είναι στο όριο της τεχνικής ποινής με τον τρόπο που αντέδρασε. Ο Ρεμεντέλας έξαλλος για το χαμένο rebound. Αυτό εδώ είναι το φάουλ που έκανε ο Μαργέλη. Πριν φώναζε ο προπονητής του για το χαμένο rebound. Προειδοποίηση, όπως δείχνει ο Τσολάκος, για τον Μαργέλη. Στην επόμενη αντίδρασή του θα υπάρξει τεχνική ποινή. Και η επαναφορά, εδώ οι φωνές του Μάνταλου στον Τόλια. Βίκτορ για τον Γκάτζια. Περιμένει έναν συμπαίκτη, περιμένει και το screen. Θα πάρει το screen από τον Βίκτορ, έγινε αλλαγή εκεί. 5 δευτερόλεπτα πάει στο ένας εναντίον ενός. Ο Γκάτζιας πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Βίκτορ δεν προλαβαίνει. Η Μεγαρίδα ολοκληρώνεται ο χρόνος χωρίς να προλάβει να σουτάρει ο Γκρέγκ Βίκτορ, ο σέντερ των γηπεδούχων. Τρίτη του χρονιά στην Elite League. Ο Κουκάς στην επαναφορά δίνει τον Τάμπε, ο οποίος έχει το πεδίο. Θα κάνει την πάσα πολύ ωραία
προσπάθεια από τον Μαργέλιο. Φροστιάνει την μπάλα στον αέρα και βάζει το καλάθι. 26-19. Αντίδραση για το ψυχικό. Με τον Τάμπε να έχει δώσει λύσεις. Πρίσκος έδωσε στον Γέρο Μιχαλό, ο οποίος περιμένει το screen. Παίρνει δεξί διάδρομο, σουτάρει, όχι. Θα κλέψει από πίσω εκεί ο Ναούμης. Νέα προσπάθεια για το ψυχικό να σκοράρει. Ο Κουκάς για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Είναι άστοχο rebound από τον Πρίσκο. Και ο Γέρο Μιχαλός τώρα για την Μεγαρίδα. Φάουλ που κάνει ο Κουκάς. Το ψυχικό που έκανε σειρή 7-0. Θα μπορούσε να το κάνει και 10 αν ο Κουκάς είχε ευστοχήσει στο τρίποντο. Αλλαγή τώρα έξω ο Μαργέλης, στη θέση του ο Αντωνάκης που επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός με τον Κουκά. Ο Γκάτζιας. Αλλά μέσα στον Πέτρο Γερομιχαλό δεν έχει πάρει προσπάθειες. Δύο παίκτες αμέσως πάνω του, τους κερδίζει και τους δύο. Αλλά δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Ο Βίκτορ παίρνει το επιθετικό rebound. Ξαναζητάει ο Μαργέλη εκεί με τον Αντωνάκη. Δύο παίκτες. Ο Γκάτζιας βρίσκει χώρο. Λάθος κάνει και κλέβει ο Κουκάς, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει τον εμβολιασμό. Έχει δίπλα παίκτη. Τον βλέπει τον Ντάμπε. Αριστερό lay-up και 26-21 στο 9-0. Το σερί του ψυχικού. Πολύ ωραία προσπάθεια και κλέψιμο. Και assist από τον Κουκά και ο Τάμπε, ο οποίος έχει δώσει, όπως είπαμε, λύσεις στην ομάδα του. Φτάνει στους 4 πόντους, έχει 2 rebound και 1 assist. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, εκπληκτικό καλάθι με το δεξί αυτή τη φορά, 28-21, και πάμε στη Βάλια Πελιανίδη. 9-0, όπως ανέφερες τώρα, 9-2 με το καλάθι της Μεγαρίδας, που ξεκινάει ουσιαστικά από αυτό που ζητάει εδώ και ώρα ο κόουτς Ρεμεντέλας, από την πίεση ψηλά. Ουσιαστικά αυτό που θέλει από τους παίκτες του είναι να πιέζουν τους παίκτες της Μεγαρίδας όσο το δυνατόν πιο ψηλά, προκειμένου να μην έχουν χώρους να δημιουργήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Ευχαριστούμε την Βάλια Πηλιανίδη. Ακριβώς λοιπόν αυτό που ζήτησε ο Γιώργος Ρεμεντέλας έγινε. Άστοχος σε τρίποντο ο Ναούμης, μόνος του ο Βίκτορ, αλλά είναι κακή πάσα. Νέο κλέψιμο από τον Κουκά, ο οποίος θα χάσει την μπάλα και θα μείνει, θα επιστρέψει αυτή στην Μεγαρίδα. Η πάσα δεν ήταν ψηλή, γιατί αν περνούσε θα κάρφωνε ο Βίκτορ. Συνέχεια έχασε ο Κουκάς τον έλεγχο. Έξω ο Πρίσκος, επιστρέφει στο παιχνίδι ο Αλεξιάδης. 23 χρονών ο Αλεξιάδης. Αρκετοί νεαροί παίκτες και στο ρόστερ και των δύο ομάδων. Αυτό που έγινε πέρσι με τον Καρακώστα, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης κάτω των 20 ετών και πήρε μεταγραφή στο Μαρούσι, είναι κάτι που θέλουν να ακολουθούν και άλλοι παίκτες και θέλουν να αναδείξουν παίκτες και οι ομάδες από την Elite League, που υπήρχαν πολλοί παίκτες που έπαιξαν στην εθνική ομάδα κάτω των 20 και έφεραν το μετάλλιο, το χάλκινο, την περασμένη σεζόν. Αυτό έχει πριν σε τρίποντο ο Πέτρος Γερομιχαλός. Κλέψιμο από τον Ναούμη. Και ο Κουκάς τώρα. Τάμπε. Ο Αντωνάκης κάνει το λάθος, έβαλε την μπάλα κάτω, δεν είναι τόσο καλός. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ναούμη. Εδώ ο Ναούμης. Ακριβώς από πίσω του. Εδώ δόθηκε φάουλ. Νέα αλλαγή, επιστρέφει ο Πρίσκος. Το παιχνίδι έξω ο Πέτρος Γερομιχαλός, ο οποίος ξεκίνησε καλά, έβαλε 5 πόντους, αλλά δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες από εκείνο το σημείο και μετά. Ο Τσούκας έδωσε την πάσα, είναι εύστοχος για άλλη μία φορά ο Πρίσκος, ο οποίος έχει πετύχει 2 τρίποντα. 2-2 τρίποντα από τον Πρίσκο δημιουργία ήταν από τον Τσούκα. Παγίδα και στο λόγο στον Δόξα. Κερδισμένο φάουλ. Εδώ ο Πρίσκος, ο οποίος πέτυχε το τρίποντο πριν, και ο Αλεξιάδης που έκανε το φάουλ. 31-21 είναι το σκορ. 3-56 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Και
time out για να δοθούν οδηγίες στους παίκτες των δύο ομάδων. Εδώ ο Γιώργος Μάνταλος, όπως είπαμε, είναι το πρώτο του μάτς στην σεζόν. Παρατηρήσεις και στον Δημήτρη Γερομιχαλό. Δεν καταλαβαίνει ο Μάνταλος από ποιος είναι το μεγάλο όνομα μιας ομάδας. Θα βάλει τις φωνές σε όλους. Εδώ βλέπουμε το σέρι του ψυχικού με τον Τάμπε και τον Μαργέλη εδώ. Πολύ ωραίο καλά στον εμβλιασμό. Λίγο πριν ήταν ο Ναόμης και το κλέψιμο με την ασίστ του Κουκά στον Τάμπε. Προσπάθεια αντίδρασης του ψυχικού μείωσε στους 5. Πλέον η διαφορά είναι και πάλι στους 11. Με τον Γέρο Μιχαλό, τον Δημήτρη και τον Πρίσκο να δίνουν τις λύσεις στην ομάδα της Μεγαρίδας που έχει μεγάλες βλέψεις και πέρσι. Την περασμένη σεζόν, ενώ εσείς βλέπετε εικόνες από τις κερκίδες, την περασμένη σεζόν ήταν μια εξαιρετική πορεία. Πήρε το πλεονέκτημα έδρας, όμως κόντρα στον Ηρακλή δεν τα κατάφερε και έτσι δεν πέρασε στο Final Four. Φέτος στόχος είναι οι πρόκρισεις και στο Final Four και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν την άνοδο. Είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες της Elite League, η Μεγαρίδα. Χρόνια, εδώ και χρόνια ο Μάνταλος στον πάγκο και το μέλλον της ομάδας, του συλλόγου. Είδαμε παιδιά από τις ακαδημίες που είναι στις εξέδρες. Η πάσα είναι χαμηλά. Τον Βίκτορα ο ίδιος λέει ότι σπρώχτηκε κιόλας. Νέα κατοχή για την Μεγαρίδα. Μετά το time out δεν έγινε αυτό που ίσως να ήθελε ο Ρεμεντέλας. Αλλαγή τώρα. Ο Ρεμεντέλας που βγάζει τον Κούκα. Στη θέση του μπαίνει ο Θωμάς Νίκου. Και πάμε εμείς στη Βάλια Πηλιανίδη να ακούσουμε τις οδηγίες των δύο ομάδων. Με κάνετε να φαίνομαι κακός, είπε χαρακτηριστικά ο coach Ρεμεντέλας και αναφέρθηκε ιδίως στα rebound που δεν παίρνουν οι παίκτες του. Θεωρεί ότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ενώ από την άλλη πλευρά ο coach Μάνταλος ζήτησε να ανεβάσουν το tempo, να ανεβάσουν την ταχύτητά τους οι παίκτες του και να πιέσουν ακόμα πιο ψηλά. Ο Γιώργος Ρεμεντέλας του έβαλε τις φωνές και για το, κυρίως για τα rebound. Τον είδαμε πριν εδώ, επιθετικό foul που δόθηκε στον Βίκτορ. Νέα κατοχή για την ομάδα του ψυχικού. Ο Θωμάς Νίκου, ο οποίος είναι 44 ετών, επέστρεψε στο ψυχικό. Χρόνια έπαιζε στην ομάδα αυτή. Ήταν και στην Λευσίνα. Αποκτήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στο προηγούμενο μάτς έβαλε ένα πολύ καθοριστικό τρίποντο που ουσιαστικά έγινε την πλάστικα. Κάνει το 79-76. Ο Αντωνάκης τώρα πήρε το επιθετικό rebound και βγάζει στον Νίκου, ο οποίος έχει το ρόλο του οργανωτή και πολύ καλός πασέρ. Βγάζει έξω, φάουλ που κερδίζει ο Σταυρακούκας. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Μεγαρίδα. Από το επόμενο θα έχει βολές το ψυχικό. 3 είναι τα ομαδικά αυτή τη στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Νέες αλλαγές, επιστρέφει ο Πέτρος Γερομιχαλός σε θέση σέντερ πλέον αφού βγήκε ο Βίκτορ. Βγαίνει ο Δημήτρης. Αλλαγή στη θέση του playmaker. Εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη Γερομιχαλό, ο οποίος έχει 11 πόντους μέχρι τώρα. Σταυρακούκας, λίγο πριν εκμεύσει ο χρόνος, κάνει το σούτ και στη συνέχεια ο Τάμπε κάνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για το ψυχικό. Εκεί στο rebound έγινε το φάουλ. 31-21, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Και ο Τσούκας πλέον σε ρόλο playmaker προσπαθεί να τον πιέσει ο Νίκου. Στα 44 χρόνια πιέζει την μπάλα με όλες τις δυνάμεις. Γίνεται εκεί η αλλαγή. Ο Γερομιχαλός είναι με τον Νίκου, πάει δεύτερος παίκτης, γυρίζει μπάλα. Ο Τσούκας μόνος του για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ, είναι άστοχο μάλλον, δεν ήταν ότι δεν ήταν σωστή η επιλογή. Μπάλα μέσα στον Γερομιχαλό, ποιος αρρώτη είχε. Ο αντίπαλο δεν έπιασε την μπάλα να σηκωθεί, να κάνει ένα φουκ. Προσπάθησε με ένα ανάποδο να σουτάρει και αστόχησε. Κακή η προσπάθεια. Φάουλ τώρα που κερδίζει το ψυχικό με τον Τάμπε. Το φάουλ το έκανε ο Πέτρος Γερομιχαλός, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στην προηγούμενη φάση ότι σπρώχτηκε. Εδώ ο Μπράιαν, πολύ ωραία πάσα στον Τάμπε με το αριστερό το φάουλ. Το αριστερό χέρι το φάουλ
του Πέτρου Γερομιχαλού. Άστοχη βολή από τον Τάμπε. Παραμένει το 31-21. Πολύ καλή η επιθετική παρουσία του ψυχικού σήμερα. Λείπει βέβαια και ο Διαμαντάκος, ένας παίκτης τον οποίο έχει, γύρω από τον οποίο έχει χτιστεί το ψυχικό. Χτύπησε στο γόνατο στην προπόνηση της Πέμπτης. Το κοίμασε σήμερα το πρωί, δεν μπορεί και τη Δευτέρα θα κάνει μαγνητική. Νέα αλλαγή για την Μεγαρίδα. Ο Κοντόπουλος στο παιχνίδι. Ο Κοντόπουλος που επέστρεψε στην ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ένας παίκτης χρόνια που πολύ καιρό έπαιζε στα Μεγάλα. Δα στο Άρια αμέσως μόλις μπήκε. Ένας σκόρερ από τους λίγους, τα 38 του χρόνια. Δεν ευτόχισε. Ο Τάμπε τώρα θα δώσει στον Σταυρακούκα. Θα κοπεί εντυπωσιακά ο Σταυρακούκας από τον Κοκορέλη και καλάθι και φάουλ από τον Τσούκα. Ο Κοκορέλης έκανε το εντυπωσιακό κόψιμο και στη συνέχεια ο Τσούκας βγήκε στον εμβιασμό και κέρδισε το φάουλ, πήρε το μάξιμουμ, έβαλε το καλάθι και τώρα αν βάλει και την βολή θα έχει πετύχει έμεσο τρίποντο. Εδώ ο Τσούκας το 1-2-1, καθαρό το φάουλ του Νίκου, μπήκε η μπάλα στο καλάθι και όχι η βολή, έτσι δεν έγινε το έμεσο τρίποντο. 33-22 Νίκου στο rebound. Σε κάποια διακοπή να δούμε και το κόψιμο, το προηγούμενο, το εντυπωσιακό κόψιμο του Κοκορέλη στον Σταυρακούκα. Μπράιαν γυρίζει προς τα μέσα, δίνει την πάσα στον Σταυρακούκα, γυρίζει, δεν υπάρχει πάσα για τον Νίκου, ο οποίος βρίσκει τελικά την λύση. Σταυρακούκας μόνος για τρεις, δεν μπορεί. Μεγάλη αστοχία του ψυχικού. Η πάσα στον Τσούκα, χάνει τον έλεγχο, κλέβει ο Νίκου. Πολλά τα λάθη από τις δύο ομάδες. Ο Τάμπε θα δώσει στον Μπράιαν, μόνος του αυτός για τρεις. Ούτε αυτός μπορεί. Μεγάλη αστοχία των δύο ομάδων. Νέο τρίποντο. Άστοχο και πάλι και rebound από τον Σταυρακούκα. Προσπαθούν οι δύο ομάδες, όμως δεν μπορούν να ευστοχήσουν σε ελεύθερα σουτ. 1-15 απομένει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νίκου θα πάρει το screen. Μέσα η μπάλα στον Αντωνάκη, οι δύο παίκτες. Σταυρακούκας πολύ ωραία με το αριστερό. Θα πετύχει το καλάθι. Καλό το διάβασμα του Αντωνάκη και το αριστερό layup του Σταυρακούκα, ο οποίος κατάφερε και πέτυχε το καλάθι. Φτάνει στους 5 πόντους και μέχρι τώρα μόνο βολές. Ο Κοκορέλης του δίνουν το σούτ, αυτό προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Ο Τσούκας έμεινε μόνος του, σουτάρ για τρεις και θα κάνει το 36-24. Δεύτερο τρίποντο εύστοχο από τον Τσούκα, ανάσα για την ομάδα της Μεγαρίδας με αυτό το μακρινό σούτ. 4-12 τα τρίποντα για τους γηπεδούχους. Θα κοπεί από τον Γέρο Μιχαλό ο Σταυρακούκας. Time out, όχι, αλλαγές είναι. Θα επιστρέψει ο Δημήτρης Γερομιχαλός και ο Πρίσκος εδώ το κόψιμο πριν το τρίποντο του Τσούκα, ο οποίος έμεινε μόνος του και βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Μπάλα μέσα, δεν είναι καλή πάσα, τελικά καταφέρνει ο Αντωνάκης, σώζει την κατοχή. Ο Μπράιαν πηγαίνει προς τα μέσα, ένα δευτερόλεπτο δεν μπορεί, θα κοπεί. 10 δευτερόλεπτα απομένουν και τεχνική ποινή που δέχεται ο Γιώργος Ρεμεντέλας από τον Κώστα Στρέμπα. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στην προηγούμενη φάση. Άρα λοιπόν μία βολή για τον Κοντόπουλο, ο 38χρονος Κοντόπουλος. Αυτό το κόψιμο, ζήτησε φάουλ ο Μπράιαν και η αντίδραση από τον Γιώργο Ρεμεντέλα. Να δούμε, ο Κοντόπουλος μόνο στα 38 το έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Την περασμένη σεζόν έπαιζε στην Εσκανά. Δεν μπορεί να βάλει την βολή ο Κοντόπουλος. Έχει κατοχή 9 δευτερολέπτων η Μεγαρίδα. Time out που πήρε ο Γιώργος Μάνταλος για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Να δούμε και εμείς λίγο τους πόντους των δύο ομάδων. Ο Βίκτορ έχει 4. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη τάπα, το κόψιμο του Κοκορέλη στον Σταυρακούκα που οδήγησε εδώ με τα δύο χέρια εντυπωσιακή φάση. Στη συνέχεια ήρθε το lay-up από τον Τσούκα. Ο
Γκάτζια δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής για την Μεγαρίδα. Ο Γερομιχαλός, ο Δημήτρης, έχει 11 πόντους. Ο Αλεξιάδης έχει αγωνιστεί όπως και ο Κοκορέλης χωρίς να έχουν σκοράρει. Ο Πρίσκος έχει 6 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. Ο Τσούκας 8 με 2 στα 5 τρίποντα. Εδώ βλέπουμε γιατί ο Γιώργος Ρεμεντέλας δέχτηκε την τεχνική ποινή, πως αντέδρασε μετά το φάουλ που ζήτησε στον, πάνω στον Μπράιαν. Δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. Ο Τόλιας έχει 2 πόντους, ο Σταματογιάννης δεν έχει σκοράρει, ο Κοντόπουλος έχασε πριν την βολή και ο Πέτρος Γερομιχαλός έχει βάλει 5 πόντους στην αρχή του αγώνα. Στη συνέχεια δεν πήρε πολλές προσπάθειες. Εδώ βλέπουμε τους παίκτες των δύο ομάδων στο time out. Ο Νίκου δεν έχει σκοράρει, ο Μαργέλης έχει 2 για το ψυχικό. Ο Κουκάς δεν έχει βάλει καλά στο προηγούμενο μάτς και 15 και ήταν σημαντικός για την ομάδα του. Ο Μπράιαν και αυτός από τους 27 του αγώνα με την Ελευθερούπολη έχει μόλις 2. Ο Τάμπε 7 πόντους, Σταυραπούκας 5, ο Γκόλαντας 2, ο Αντωνάκης 1, ο Δόξας 2 και ο Ναούμης 3, μόλις 1 στα 8 τρίποντα για το ψυχικό. Και πάμε εμείς στη Βάλια Πηλιανίδη πρώτα να μας πει τι ζήτησε ο Γιώργος Μάνταλος. Ναι, γιατί και δύο. Το όνομα Γιώργος. Πάμε γρήγορα, Βάλια. Σκριν του Τόλια στον Δημήτρη Γερομιχαλό, ο οποίος θα έχει την πάσα στον αδερφό του, Πέτρο, ο οποίος και θα τελειώσει τη φάση. Για να δούμε. Δημήτρης Γερομιχαλός, γίνεται το σκριν όπως είπε η Βάλια Πηλιανίδη, αλλά αυτό το σκριν περιέχει επιθετικό φάουλ, έτσι χαμένη η επίθεση για την Μεγαρίδα. 3 δευτερόλεπτα και 7 από εδώ. Εδώ ναι, το φάουλ στο σκριν δεν έγινε. Αυτό που ζήτησε ο Μάνταλος έγινε, αλλά δεν εκτελέστηκε γιατί υπήρξε το επιθετικό φάουλ. Τώρα είναι ο Νίκους στην επαναφορά για το ψυχικό. 36-24 το σκορ, 3 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλαγές για να μπουν παίχτες καλύτερη αμυντική και να μην χρεωθούμε κάποιο φάουλ ο Δημήτρης Γερομιχαλός. 6 παίκτες είχε στο παρκέ η Μεγαρίδα, αλλά από τη στιγμή που δεν άρχισε το μάτς δεν τίθεται θέμα τεχνικής ποινής. Αν είχε δοθεί την μπάλα θα ήταν και λάθος των διαιτητών που το πρόσεξαν και γι' αυτό δεν άρχισε το μάτς και μετά τεχνική ποινή. Νίκου, κάνει την πάσα, θα δώσει στον Σταυρακούκα. 2-1, σουτάρει αυτός, δεν μπορεί να βρει στόχο. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Μεγαρίδα 36, ψυχικό 20. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο κομμάτι του αγώνα, για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League.
Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Τα Μέγαρα προηγούνται του Ψυχικού με 36-24 στο ημίχρονο. Με τον Δημήτρη Γερομιχαλό να έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Εμείς πάμε να συνδεθούμε και με τα δύο άλλα παιχνίδια που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Action 24 και να δούμε τι συμβαίνει στο σαλούν, εκεί που ο Παπάγος αναμετράται με τον Πανερυθραϊκό, αλλά και το παιχνίδι της Χάνθ με τον Κόρβο Μαλιάδας. Θα πάρει την μπάλα, θα σουτάρει από τα 7, καλό σουτ. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο Παπάγο. Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου 26, Πανερυθραϊκός 20. Σχεδόν 2 μέτρα, 99 το ύψος του. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Ο Βουλγαρόπουλος όμως θα επικρατήσει, θα μαζέψει το επιθετικό rebound και δεύτερο συνεχόμενο. Μετά το άστοχο σου τριών πόντων του Γκλάσπερ. Η μπάλα παραμένει σε χέρια παικτών του Κόρυβου. Ο Σωτηρίου έχει πατήσει την τελική γραμμή. Η κατοχή της μπάλας θα περάσει τώρα στα χέρια των γηπεδούχων. Αρκετή δουλειά από τον Βουλγαρόπουλο σε ό,τι αφορά τα επιθετικά rebound. Φυσικά υπερτερή κάτω από τη ρακέτα. 24χρονος με ύψος 2-18. Με θητεία στον Άρη για μια τετραετία. Πήγε στο Λαύριο. Πέρυσι στη Δόξα Λευκάδας. Με γεμάτες συμμετοχές. Φέτος τον Κόρυβο. Γκλάσπερ τώρα στη θέση του Ζαραϊδόνη. Ο Γκλάσπερ ήταν μέσα, πήγε να σκουπίσει τα παπούτσια του. Ο Μάγερς είναι αυτός που επιστρέφει και πάλι στο παρκέ. Μάρκους Μάγερς, 27χρονος. Στον τρίτο να και αυτός. Το γνωρίζει επίσης ο κόουτς Μιχελάκος. Είχαν ξανασυνεργαστεί οι δυο τους. Αυτός είναι και ο λόγος που τον έφερε. Φέτος στην Αμαλιάδα, πέρσι το Καζακστάν και την Ήρμπις. 15,6 πόντους μεσόωρο. Κλέψιμο και τώρα έχει την ευκαιρία να φτάσει στους 10 πόντους και δεν θα την αφήσει να περάσει αναξιοποίητο του Λούπης. 16-11. Έχει κάνει αρκετή ζημιά επιθετικά στην ομάδα του Κόρυβου. Τελευταία επίθεση. Όλοι για τον Κόρυβο. Ο Γκλάσπερ, μένει να δούμε τι θα επιλέξει. Βλέπει το Σωτηρίο ανενόχλητος για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Ιτούνας θα πετάξει την μπάλα παραλίγο να πετύχει και ένα εντυπωσιακό καλάθι. Αυτό είναι το τελικό σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ στο κλειστό Μίμης Τσικίνας της Χάνθ. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Ράις βγαίνει από τα σκριν, αλλάζει με τον Καραμαλέκο. Ο Σπάρταλης δίνει το σκριν ψηλά. Κουρτίδης με το Σπάρταλη. Προσποιείται μπροστά στον Κουρτίδη με χώρο, μπαλός για τρεις. Airball, θα πάρει ο Ιωαννίδης την μπάλα. Έχει επιστρέψει ο Παπάγος, 26-23. Κουρτίδη σε Άλεν. Ο Αμερικανός στον Γκρίφιν για τρεις, ο πρώην Παπαγιώτης. Rebound από Σπάρταλη και η μπάλα στα χέρια του Ράις. Ράις θα φτάσει κάτω από το καλάθι, υπάρχει φάουλ, το οποίο δεν μετρά το καλάθι, λέει ο κύριος Αργυρούδης. Στον Γκρίφιν έχει χρεωθεί, όσο κι αν απορεί ο Αμερικανός. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Ζάιον Γκρίφιν. Έχει 4 φάουλ η Ερυθρέα, τα 2 έχουν χρεωθεί στον 24χρονο Αμερικανό. Ράις Σπάρταλης ψηλά. Τώρα ο Καραμαλέκος εκεί, του δίνει το σκριν ο σέντερ του. Ράις με χώρο. 3-5, μπαλός στο επιθετικό rebound, ξανά ο Αμερικανός. Καραμαλέκος τώρα με τον Νικολαίδη. Κάνει θράψη ο Παπάγος στα επιθετικά rebound. Να δούμε τι λέει τη στατιστική. Ο Καραμαλέκος στην προσπάθεια, τέλος χρόνου. Ενώ ζητεί αμυντικό φάλο ο Σανδραμάνης στη διεκδίκηση του rebound με τον Ιωαννίδη. Δεν βρήκε στεφάνι το σύκου Γιάννη Καραμαλέγκου. Έχει 5 επιθετικά rebound η ομάδα του Φώτη Καρακώστα.
Νικολαίδης, Κουρτίδης, στα στάρια τρεις. Είναι στο ρεπερτόριό του, δεν θα τα καταφέρει όμως. Αυτά λοιπόν από το σαλούν και το κλειστό Μίμης Τσικίνας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την αναμέτρηση στα Μέγαρα κόντρα στο Ψυχικό. Επιστρέψαμε στα Μέγαρα, εδώ που η Μεγαρίδα προηγείται με 36-24 του Ψυχικού. Σε τρία λεπτά από τώρα αρχίζει το δεύτερο κομμάτι του αγώνα με τη Μεγαρίδα να ελέγχει στο μεγαλύτερο διάστημα το παιχνίδι. Πάμε εμείς όμως απευθείας στη Βάλια Πηλιανίδη που έχει μαζί της τον Θανάση Τσούκα από τη Μεγαρίδα. Θανάση, ένα πρώτο ημίχρονο που θεωρητικά όλα βαίνουν καλώς, ιδίως το κομμάτι των rebound με 8 επιθετικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορείτε να βελτιώσετε στο δεύτερο. Μας έχουν πάρει 8 επιθετικά. Εσείς έχετε πάρει 8 επιθετικά. Εντάξει, εμείς το μυαλό μας είναι στην άμυνα κυρίως. Τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Θα μπορούσαμε και λίγο καλύτερα. Εντάξει, 24 πόντους δεν είναι πολύ. Και τα rebound σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, να μας δώσουν δεύτερες ευκαιρίες. Τώρα στο δεύτερο θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά στην άμυνα για να κλείσουμε το μάτσο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Θανάση Τσούκα, ο οποίος έχει 8 πόντους με 2 στα 5 τρίποντα, 1-2 δίποντα. Εδώ βλέπουμε τον goal foul, το foul του Κανονίκου. Δεν έβαλε βέβαια στη συνέχεια την βολή, το τρίποντο, το δεύτερο που πέτυχε στο παιχνίδι. 8 πόντοι από τον Θανάση Τσούκα που αποκτήθηκε από την Καρδίτσα. Περιμένουμε να επιστρέψουν και οι παίκτες του Ψυχικού. Δεν έχουν γυρίσει στο παρκέ. Προφανώς θα ακούνε πολλές οδηγίες από τον Γιώργο Ρεμεντέλα, ο οποίος είχε πολλά παράπονα, κυρίως στο κομμάτι των rebound. Είπε και η Βάλια Πηλιανίδη ότι έχει 8 επιθετικά η ομάδα της Μεγαρίδας. Να πούμε ότι έχουν αρχίσει άλλα δύο μάτς για την Elite League. Στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο μάτς εντός έδρας της Χανθ στην Elite League. Χανθ Κόρυβος 21-17 και στο Σαλούν, στο πολύ ενδιαφέρον μάτς ανάμεσα στον Παπάγο και στον Πανερυθραϊκό, 28-26 προηγείται αυτή τη στιγμή ο Παπάγος, ο Πανερυθραϊκός που νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική στην παράταση τη Μεγαρίδα, ενώ ο Παπάγος έχασε από τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα. Βλέπουμε εμείς τον Δημήτρη Γερομιχαλό που έχει μέχρι τώρα 11 πόντους. Να τους δούμε. Εδώ αλλάζει χέρι στον αέρα, κερδίζει και το φάουλ. Τρεις φορές έβαλε καλάθι με το
αριστερό. Είναι ένας παίκτης που χρησιμοποιεί πολύ καλά και τα δύο χέρια, ειδικά στις διεισδύσεις. Όσο εμείς βλέπουμε τον Δημήτρη Γερομιχαλό, πάμε στην Βάλια Πηλιανίδη που έχει τον Τάσο Αντωνάκη. Το Βασίλη Σταυρακούκα έχουμε μαζί μας. Δεν ξέρω, Βασίλη, από πού ξεκίνησαν οι οδηγίες του coach στο time out, από τα 8 επιθετικά που επιτρέψατε στην Μεγαρίδα να πάρει, ή από τις 7 assist για 10 λάθη. Έχουμε κάνει πολλά λάθη στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα έχουμε χάσει πολλά rebound. Έχουμε επιτρέψει στα Μέγαρα να έχουν το ρυθμό τους στο γήπεδο. Κάτι το οποίο πρέπει να το σταματήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, άμα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και ήταν ο Βασίλης Σταυρακούκας, ο οποίος έχει πάρει αρκετές προσπάθειες. Να πούμε ότι στην πρεμιέρα δεν έπαιξε ο Σταυρακούκας λόγω ενός προβλήματος είχε θλάσει. 5 πόντοι με 3-4 βολές, αλλά και 1-8 σούτ εντός παιδιάς. Γενικά είναι άστοχη η ομάδα του Ψυχικού. Έχει 1-9 τρίποντα, 11%, 7-16. Δίποντα συν τα χαμένα rebound. Αυτός είναι ο λόγος που το σκορ είναι χαμηλά, κυρίως για το Ψυχικό. 36-24 το σκορ του πρώτου μέρους. Εδώ να δούμε κάποιες ωραίες φάσεις του πρώτου μέρους. Η τάπα του Κοκορέλη στον Σταυρακούκα. Βλέπουμε εδώ και στη συνέχεια ήρθε ο εφηδιασμός για την Μεγαρίδα. Εικόνες και από τις κερκίδες, πολλά μικρά παιδιά, από τις ακαδημίες των γηπεδούχων, το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ είναι τα παιδιά που είναι πάντα στο γήπεδο εδώ στα Μέγαρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, Τσολάκος, Στρέμπας και Κούλης. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων. Πάμε εμείς στη Βάλια Πηλιανίδη. Να συνεχίζουν να πιέζει οι παίκτες, να συνεχίσουν να πιέζουν, θέλει ο Γιώργος Μάνταλος. Παράλληλα όμως να αποφύγουν τα λάθη όταν πιέζουν την μπάλα, τα εύκολα λάθη. Ενώ από την άλλη πλευρά ο coach Ρεμεντέλας ζητάει αυτό που λέμε και σε όλο το πρώτο μισό, να ελέγξουν τα rebound, καθώς θεωρεί ότι από εκεί θα ξεκινήσει η αντεπίθεση του Ψυχικού, αν πάρουν τα rebound και αν έχουν το μυαλό τους στην άμυνα. Έτοιμος ο Τάμπε για να αρχίσει το δεύτερο μέρος. Τάμπε, Κουκάς, Μπράιαν, Δόξας και Αντωνάκης, η πεντάδα για το Ψυχικό. Δημήτρης Γερομιχαλός, Κοκορέλης, Βίκτορ, Πέτρος Γερομιχαλός και ο Τσούκας για τους γηπεδούχους. Μπάλα μέσα, ο Τάμπε εκεί είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ αθλητικός, αλτικός. Αυτές τις φάσεις σπάνια θα τις χάσει, από μακριά είναι το σουτ, το μακρινό σουτ είναι το πρόβλημα που έχει. Ο Πέτρος Γερομιχαλός, αφού άλλαξε την μπάλα με τον αδελφό του, ο Τσούκας, πάλι ο Πέτρος Γερομιχαλός, προσποιείται, βγαίνει προς τα μέσα, πολύ ωραία προσπάθεια, στέκεται στον αέρα, βάζει το καλάθι, κλασική κίνηση από τον Πέτρο Γερομιχαλό, ο οποίος και στο πρώτο μήχρονο πήρε προσπάθεια στην αρχή και στη συνέχεια δεν τοποθετήθηκε. Βέβαια, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω του και αναγκάζεται να πασάρει. Και πολύ σωστά, ένας παίκτης όταν βλέπει δύο παίκτες πάνω του πρέπει να πασάρει σε ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Δόξας πηγαίνει προς τα μέσα. Πολύ καλή άμυνα και επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Κοκορέλης, έστρεψε στην βοήθεια. Είχε πάρει φόρα ο Δόξας. Πήγε ο Κοκορέλης, έβαλε το σώμα του και δόθηκε το επιθετικό φάουλ. Εδώ βλέπουμε, έχει πάρει θέση ο Κοκορέλης, περιμένει πολύ σωστό το σφύριγμα των διαιτητών. Εδώ το προηγούμενο καλάθι του σπεσιαλιτέ είναι αυτές οι φάσεις του Πέτρου Γερομιχαλού, ο οποίος βρίσκεται από την περασμένη σεζόν στην Μεγαρίδα. Έπαιξε και στον Προμηθέα και για πολλά χρόνια στο Λαύριο, στην Basket League. Δημήτρης Γερομιχαλός δίνει στον Πέτρο. Ο Πέτρος έχει τον Κουκά, οπότε θα αποστάρει. Πηγαίνει δεύτερος παίκτης, βγάζει στον Τσούκα, ο οποίος στάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Πέτρος Γερομιχάλος έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Αυτός όμως ο παίκτης του, ο Τάμπε, κερδίζει το φάουλ. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Δύο βολές για τον Αμερικανό του Ψυχικού που θέλει ελεύθερο γήπεδο για να μπορέσει να τρέξει. Είναι πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο και στα επιθετικά rebound. Καθαρό το φάουλ εδώ. Έγινε στην προσπάθεια εφηδιασμού για το Ψυχικό. 38-26. Επέστρεψε στο παιχνίδι ο Μαργέλης. Στη θέση 5 θα είναι πλέον ο Αντωνάκης για το Ψυχικό. Τάμπε δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. 38-26 παραμένει.
Μία στις δύο βολές για τον Τάμπε. Δύο στις τρεις και πλέον φτάνει στους 10 πόντους. 38-27 πιέζει ο Κουκάς τον Δημήτρη Γερομιχαλό. Παίρνει αυτό το screen. Πλησιάζει, η πάσα δεν είναι καλή. Αλλά έχει μεσολαβήσει χέρι παίχτη του ψυχικού του Αντωνάκη. Έτσι λοιπόν ευκαιρία για τη Μεγαρίδα για νέα επίθεση. Ο Βίκτορ θα δώσει στον Αλεξιάδη που είναι στο παιχνίδι. Αλεξιάδη πηγαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Σουτ για τρεις από τον Κοκορέλη είναι άστοχο. Και ο Μπράιαν για το ψυχικό στον Τάμπε. Ο Αντωνάκης σουτάρει για τρεις, είναι καλός σουτέρ, όμως δεν είναι εύστοχος. Έβαλε και αυτός καθοριστικό τρίποντο στο παιχνίδι με την Ελευθερούπολη. Πάσα τρομερή, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Ο Αλεξιάδης, ο Πέτρος Γερομιχαλός, τον Δημήτρη Γερομιχαλός. Τώρα αυτός από τα 5-6 μέτρα δεν είναι καλό το σουτ. Θετικό rebound από τον ίδιο. Δημήτρης Γερομιχαλός με πιο θεωρητικά χειμισμάτια, γιατί ο Μαργέλης είναι καλός αμυντικός. Σουτ για τρεις δεν είναι καλό από τον Αλεξιάδη. Κουκάς, θα βγάλει τον εμβλιασμό. Είναι ο Τάμπε, ο οποίος εκεί δεν θα έχει κανένα απόλυτος πρόβλημα. 38-29. Και ο Αλεξιάδης τώρα για τη Μεγαρίδα. Το τιμάει να πηγαίνει προς τα μέσα, γλιστράει και κάνει βήματα. Εκεί δεν μπόρεσε να μείνει, να πατήσει καλά ο Αλεξιάδης. Θα δώσει τη θέση του στον Πρίσκο, ο οποίος είναι έτοιμος εδώ. Τα βήματα του Αλεξιάδη στη θέση του αμέσως. Ο Πρίσκος, ο οποίος έχει 2 στα 2 τρίποντα. Βλέπουμε το καλάθι πριν του Τάμπε, ο οποίος έχει φτάσει στους 12 πόντους. Έχει 2-4 βολές, 5-5 δίποντα και 4 rebound ο Τάμπε, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα του ψυχικού. Ο Μπράιαν, ο οποίος έχει μείνει στους 2 πόντους, 27 είχε στο προηγούμενο παιχνίδι, ήταν ο κορυφαίος του ψυχικού. Και ο Κουκάς δεν έχει βοηθήσει, κάνει όμως πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία assist στον Μαργέλη. Μειώνει σε 38-31 το ψυχικό, που έχει ξεκινήσει καλύτερα το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Και ο Γερομιχαλός, ο Δημήτρης, πηγαίνει προς τα μέσα. Κάνει την πάσα, πολύ ωραία προσπάθεια. Θα κερδίσει το φάουλ, αυτή τη φορά με το δεξί. Τελείωσε την προσπάθεια. Εδώ φωνές από τον Γερομιχαλό, ο οποίος ήθελε πάσα στον Πέτρο από τον Δημήτρη. Δεν έγινε, όμως κατάφερε και κέρδισε το φάουλ η φάση πριν. Πολύ ωραία assist του Κουκά στον Μαργέλη. Ο Μαργέλης που έχει φτάσει στους 4 πόντους με 2 στα 2 σουτ. Ο Κουκάς μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει καλάθι, έχει 3 assist. Γερομιχαλός, ο οποίος έχει πλέον 12 πόντους. Πρώτη βολή ήταν εύστοχη. Και η δεύτερη, 40-31 γίνεται το σκορ. Ο Γερομιχαλός, ο οποίος έχει 5 στις 6 βολές και τώρα πιέζει τον Κουκά, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για να οργανώσει την επίθεση του ψυχικού στα 39 του. Ο Κουκάς, αρχηγός του ψυχικού. Τάμπε, Κουκάς με πιο ψηλό αντίπαλο και στην αλλαγή. Κουκάς θα ψάξει την μπάσα, θα δώσει τον Τάμπε, ο οποίος θα κάνει βήματα. Δεν είναι παίχτης που σουτάρει ο Τάμπε, γι' αυτό και προτίμησε να βάλει την μπάλα κάτω. Χρεώθηκε με βήματα από τον κύριο Τσολάκο, παρότι ο ίδιος αντιδρά. Βήμα και πάτησε για τη γραμμή, οπότε δεν μπορεί να διαμαρτύρεται ούτε ο Τάμπε ούτε το ψυχικό. Και βήματα έκανε και βγήκε εκτός γηπέδου. Γερομιχαλός, σουτ για τρεις, ούτε τώρα από τον Κοκορέλη. Ο Γερομιχαλός, ο Πέτρος, θα ευστοχίσει και θα κάνει το 43-31. Ο Πέτρος Γερομιχαλός, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους. Έχει 2 στα 3 τρίποντα, ακριβώς όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο. Είχε βάλει δίποντο τρίποντο, τώρα πάλι δίποντο τρίποντο από τον Πέτρο Γερομιχαλό, για να δούμε αν θα συνεχίσει να παίρνει την μπάλα. Δεν έχει κάνει πολλές προσπάθειες. 3 στα 6 σούτ έχει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
το βαρύ πυροβολικό της περασμένης σεζόν για το Μεγαρίδα μαζί με τον Μπράτφορντ. Εδώ ο Πέτρος Γερομιχαλός, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ ωραίο καλάθι στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου και τώρα το τρίποντο μετά την assist του αδελφού του. Έχει τους 5 από τους τελευταίους 7 πόντους της ομάδας του, μάλλον τους 5 από τους 7 πόντους της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο. 36-24 ήταν το σκορ, τώρα είναι 43-31. Οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων, κυρίως από τον Ρεμεντέλα, πήρε το time-out βλέποντας τη διαφορά να αυξάνεται και πάλι. 6 και 7 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, 43-31. Μπροστά η Μεγαρίδα που ελέγχει το παιχνίδι, 13 πόντους έχει ο Δημήτρης Γερομιχαλός, 10 ο αδελφός του, ο Πέτρος. Οι δύο παίκτες που παίρνουν τις περισσότερες προσπάθειες για τους γηπεδούχους. Πάμε στην Βάλια Πηλιανίδη που είναι στους δύο πάγκους. Ο κόουτς Ρεμεντέλας δεν έδωσε κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες, απλά επισήμανε όλα τα λάθη που έχει κάνει η ομάδα του. Έβαλε τις φωνές των Μπράιαν για τα λάθη του και τις κακές του επιλογές. Και κατά κύριο λόγο επισήμανε ένα-ένα τα λάθη του ψυχικού. Κερδισμένο φάουλ για τον Τάμπε, ο οποίος πήγαινε ψηλά στο lay-up. Δεν τον άφησαν οι αντίπαλοι του να φτάσει ψηλά. Εδώ το φάουλ από τον Πρίσκο, πήγε και ο Γερομιχαλός, δεν τον άφησαν. Αν τον άφηνε, ίσως να επιχειρούσε και κάρφωμα, αν και δεν τον έχουμε δει ακόμα σε φάση με άμυνα να φτάνει ως το τέλος. Είναι αλτικός, το έχει, έχει τέτοιες φάσεις για να μπορεί να φτάνει στο lay-up ή στο κάρφωμα. Ευστοχή στην βολή ο Τάμπε και φτάνει στους 13 πόντους, 3 στις 5 βολές. Αστοχή στην δεύτερη, παραμένει στους 13 και το σκορ είναι 43-32. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός θα δώσει τον Πέτρο. Ο Κορέλης πηγαίνει προς τα μέσα. Δημήτρης Γερομιχαλός, Πρίσκος προσποιείται και δεν σουτάρει, ενώ είχε 2-2 και φυσικά κάνει βήματα. Το πήρε και λίγο ο πάγκος του ψυχικού το στρίμα. Έκαναν μια κραυγή εκεί. Ο Πρίσκος που έχει 2-2, αλλά ήταν μόνος του και δεν ήθελε να σουτάρει, γι' αυτό και πηγαίνει στον πάγκο. Όχι γιατί έκανε βήματα, αλλά γιατί φοβήθηκε να σουτάρει στη θέση του αμέσως ο Γκάντιας. Ο Μάνταλος δεν είναι προπονητής που απαγορεύει σε κάποιον να σουτάρει αν είναι μόνος του. Το αντίθετο, θέλει κάποιος να σουτάρει, γι' αυτό και στην ουσία τον τιμωρεί, τον έριξε εκτός αγώνα και έβαλε στη θέση του τον Γκάντια. Πάμε στην Βάλια Πηλιανίδη. Αυτό του είπε ουσιαστικά βγαίνοντας, ότι έπρεπε να σουτάρεις. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή και υπέθεσε στο λάθος ο Πρίσκος. Εντάξει, φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος τι του είπε και ξέρουμε και τον Γιώργο Μάνταλο, ο οποίος είναι ένας προπονητής που ναι μεν βάζει τις φωνές, αλλά βάζει τις φωνές όχι για να μην σουτάρει κάποιος, αλλά για να σουτάρει. Είναι της παλιάς σχολής. Ο Μάνταλος που δίνει τις οδηγίες μαζί με τον Λευτέρη Τσαουσίδη, ένα εξαιρετικό προπονητικό δίδυμο στον πάγκο της Μεγαρίδα. 43-32, 5 και 27 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Γκάντιας τώρα με τον Τάμπε. Λιστράει, όμως κρατάει την τρίπλα. Έτσι δεν υπάρχει και κάποια παράβαση. Δημήτρη Γερομιχαλός, πολύ ψηλά, πολύ ωραία φάση. Από τις πιο ωραίες φάσεις του αγώνα, ψηλά η μπάλα ο Κοκορέλης. Θα ολοκληρώσει για να την μπάλα στον αέρα. 45-32. Αυτό το αλεϊούπ. Ο Μπράιαν Τάμπε. Το συν 13 η Μεγαρίδα. Ο Μπράιαν που θέλει και αυτός να πάρει προσπάθειες. Κλείνεται πολύ καλά. Ο Μαργέλης, 3-3. Airball, rebound από τον Γκάντια και αμέσως τον Πέτρο Γερομιχαλό, ο οποίος προλαβαίνει. Θα δώσει στον Γκάντια. Καλό σούτερ αυτός. Σουτάρει αμέσως. Δεν μπορεί, αλλά επιθετικό rebound από τον Βίκτορ. Νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για τη Μεγαρίδα. Άστοχες πολύ οι δύο ομάδες στα μακρινά σουτ. Δημήτρης Γερομιχαλός στον Βίκτορ. Ο Γκάντιας και πάλι. Σουτάρει. Ούτε τώρα. Και rebound από τον Τάμπε, ο οποίος θα προσπαθήσει να τρέξει. Βρίσκει 5 παίχτες απέναντί του, οπότε πηγαίνει σε κάτι πιο οργανωμένο. Μπράιαν προλαβαίνει, θα βγάλει τον Κουκά, σουτάρει αυτός για 3. Μπαλαναπηδά, επιθετικό rebound. Νέα προσπάθεια τελικά καθαρίζει ο Βίκτορ για τη Μεγαρίδα και προσπάθεια αφνιδιασμού 2-1-2-1. Ο Γκάντια θα πάει ψηλά, θα αλλοιώσει ο Αντωνάκης. Και ο Μαργέλης τώρα για το ψυχικό. Θα δώσει στον Κουκά.
Αντωνάκης. Φάουλ που κάνει ο Δημήτρης Ιερομιχαλός πολύ έξυπνα για να σταματήσει το ψυχικό, αφού ήταν περισσότερη επιθετική από τους αμυντικούς. Ο Δημήτρης Ιερομιχαλός έκανε το φάουλ, είναι το πρώτο του άλλωστε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πρόλαβε για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Πολύ ωραία πάσα του πριν του Δημήτρη Ιερομιχαλού στον Κοκορέλη σε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Αλλαγές και από τις δύο ομάδες, ο Αντωνάκης έξω και ο Τάμπε. Ο Δόξας πέρασε στο παιχνίδι και ο Σταυρακούκας για το ψυχικό. Απ' την άλλη πλευρά, ο Δεντρινός για πρώτη φορά, 20χρονος στο παιχνίδι. Βγήκε ο Γερομιχαλός, Δεντρινός, Κοκορέλης, Πέτρο Γερομιχαλός, Βίκτορ και Τσούκας στην πεντάδα για την ομάδα του Μεγαρέδας. Πολύ ωραία φάση, ωραία η assist και το καλάθι από τον Μαργέλη, ο οποίος ήταν στους 6. Θετικό φάουλ στο screen του Βίκτορ. Το κέρδισε ο Κουκάς. Νέα κατοχή για το ψυχικό. 45-34 το σκορ. 3-35 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστρέφει ο Πέτρος. Όχι, επιστρέφει ο Σταματογιάννης. Ο Πέτρος Γερομιχαλός είναι μέσα. Επιστρέφει ο Σταματογιάννης στη θέση του Βίκτορ, ο οποίος έκανε το επιθετικό φάουλ στο screen. Και ο Σταυρακούκας στην επαναφορά για την ομάδα του ψυχικού. Ο Τσολάκος έκανε και παρατήρηση προς τον πάγκο, στον Ρεμεντέλα, ότι δεν χρειάζεται ένας παίκτης να κουνάει πολύ, να κινείται πολύ και να προσπαθεί να εκμεύσει το επιθετικό φάουλ. Αν είναι επιθετικό φάουλ, θα το δώσουν ούτως ή άλλως οι διαιτητές. Ο Κουκάς κάνει την πάσα, θα δώσει τον Σταυρακούκα. Δεν είναι καλή η πάσα στον Δόξα, που προσπάθησε να μπει μέσα στη ρακέτα. Η πάσα ήταν έξω από το γήπεδο. Εδώ πολύ κακή η πάσα του Σταυρακούκα. Ο Δόξας είχε πάρει καλή θέση μέσα στη ρακέτα. Η πάσα ήταν και έξω από τη ρακέτα και έξω από το γήπεδο. Και ο Πέτρος, ο Σταματογιάννης, συγγνώμη και πάλι, την ίδια κοψιά λίγο πολύ. Ζητάει ο Σταματογιάννης με την ρακέτα. Ο Δεντρινός του δίνει την μπάλα. Μόνος ο Δεντρινός θα το πάρει το τρίποντο. Rebound από κανέναν εκεί. Διευθυντική την μπάλα. Φάουλ επιθετικό δόθηκε στον Κοκορέλη από τον Στρέμπα. Άλλη μια κερδισμένη φάση από τον Κουκά. Το πέμπτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Και ο Κουκάς πήρε το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Γιώργος Κουκάς στα 39 του. Γεννημένος το 1985, συμπαίκτης του πρίντεζε στην εθνική ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν έχει σκοράριος τώρα ο Γιώργος Κουκάς. Πετυχαίνει το πρώτο του πόντο στο μάτς. Έχει μέχρι τώρα 0-1 δίποντο, 0-3 τρίποντα και 4 ασίστ, αλλά και 3 κλεψίματα. Το προηγούμενο μάτς είχε 15 πόντους ο Γιώργος Κουκάς. 2 στις 2 βολές, γίνεται το 45-36, 2-58 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεντρινός στην επαναφορά, βγήκε έξω από Κορέλης. Τσούκα ζητάει, ο Πέτρος Γερομιχαλός θα δώσει στον Τσούκα, ο οποίος θα κάνει την ασίστ. Πολύ ωραία πάση, έσπασαν το zone press πολύ εύκολα και κατέληξαν σε φάση 2-1. Ο Σταματογιάννης έβαλε το lay-up. 47-36 γίνεται το σκορ. Πρώτο καλάθι το μάτς για τον Σταματογιάννη. Γυρίζει μπάλα, επέστρεψε στο μάτς και ο Ναούμης για το ψυχικό. Στο 1-1 ο Κουκάς θα ψάξει την πάσα στον Δόξα. Ναούμης πηγαίνει προς τα μέσα, κακή πάσα, τελείωσε και ο χρόνος. Πολύ καλή άμυνα από την Μεγαρίδα, πολύ κακό διάβασμα από το ψυχικό στην φάση. Η άμυνα με αλλαγές ήταν πάρα πολύ καλή για τους γηπεδούχους. Νέα κατοχή για την Μεγαρίδα. Είναι ο Τσούκας σε θέση playmaker. Κλέβει ο Ναούμης, βουτάει ο Πέτρο Γερομιχαλός. Τελικά Σταυρακούκας κλέβει το ψυχικό και ο Κουκάς του ψάνει την πάσα. Οριακά δεν ήταν τα αμπιτρίπη. Μαργέλη στον Κουκά. Βγαίνει αντίθετα το screen, κλείνεται όμως. Κρατάει ο Κουκάς, φτάνει την πάσα, κακή πάσα. Άλλη μια κακή πάσα που παίχτη του ψυχικού. Μακριά δηλαδή, δεν ήταν καν κοντά στον παίχτη που ήθελε να πάρει την μπάλα. Αλλαγή αμέσως ο Μπράιαν στη θέση του Κουκά. Είδαμε και απογοητευμένο τον Γιώργο Ρεμεντέλα.
το ψυχικό που σαφώς είναι επηρεασμένο από την απουσία του Διαμαντάκου. Επιστρέφει ο Τόλιας, ο Βασίλης Τόλιας, το παιχνίδι, γιος του Νίκου Τόλια, όπως είπαμε, ήταν στο κολέγιο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Πέτρος Γερομιχαλός έκανε ακριβώς το ίδιο, 5 πόντους στην αρχή του πρώτου δεκαλέπτου, 5 πόντους στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Σταματογιάννης για 3, δεν μπορεί, πολύ άστοχες οι δύο ομάδες. 6 στα 21 τρίποντα έχει η Μεγαρίδα, εκ των οποίων 2 στα 3 είναι από τον Πέτρο Γερομιχαλό. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν 4 στα 17 από την πλευρά του ψυχικού, 1 στα 12. Τα τρίποντα 8% το ποσοστό. Σταματογιάννης, πηγαίνει προς τα μέσα, έχει τον Μαργέλη. Παίρνει ο Τσούκας, ο οποίος έχει 2 στα 6 τρίποντα. Αυτός θα κάνει το επιθετικό φάουλ, θα πέσει πάνω στον Μπράιαν, ο οποίος κέρδισε αυτή την φάση. Οι δύο είναι κάτω. Δεν έχει χτυπήσει κάποιος έτσι πολύ. Απογοητευμένος κύριος Τσούκας. Σκουπίζεται το πάρκε. Επιστρέφει ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Έξω ο Τσούκας για την ομάδα της Μεγαρίδας. 1 και 42 απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Μεγαρίδα ελέγχει από την αρχή το μάτς και δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Με τα δύο αδέλφια, τον Δημήτρη και τον Πέτρο Γερομιχαλό, να είναι η πρώτη σκόρερ. 13 έχει ο Δημήτρης, 10 ο Πέτρος Γερομιχαλός. Στους 8 είναι ο Τσούκας που μόλις βγήκε για να δώσει τη θέση του στον Δημήτρη. Και ο Ναούμης τώρα δίνει στον Μπράιαντ. Ο Μπράιαντ είχε 27 στο προηγούμενο μάτς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά σήμερα είναι πολύ μακριά από αυτό που θέλει και περιμένει το ψυχικό. Έχει 2 πόντους με 1 στα 6 σουτ. Ούτε τώρα. 1 στα 7 επιθετικό rebound. Άστοχο σουτ από τον Αντωνάκη και ο Δημήτρης Γερομιχαλός για την Μεγαρίδα. 1 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το συν 11 η Γηπεδούχη πάει στον 1 εναντίον 1. Πηγαίνει δεύτερος παίκτης, οπότε πρέπει να πασάρει. Βρίσκος. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει, και αυτό είχε 2 στα 2, αλλά τώρα έχει 2 στα 3. 5 δευτερόλεπτα για τη Μεγαρίδα. Πάλι ο Πρίσκος προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ. Όχι, βήματα, λένε οι διαιτητές, βήματα, λέει ο διαιτητής Κούλης, άρα δεν υπάρχει φάουλ. Κατοχή. Εδώ λίγο ξεφεύγει και ο Πρίσκος. Τα βήματα που δόθηκαν από τον διαιτητή κύριο Κούλη. Ναούμις για τον Μπράιαν. Μπάλα στην απέναντι πλευρά στον Ναούμι. Μπράιαν παίρνει το σκριν. Σουτάρει για 3 και πάλι. Μπάλα να πηδά, δεν του κάνει το χατήρι. Rebound από τον Γερομιχαλό. Παρά το ύψος του, είναι και πολύ καλός rebound ο Δημήτρης Γερομιχαλός και πολύ καλός πασέρ. Κόβεται όμως εκεί ο Σταματογιάννης. 2 φορές κόβεται. Μία από τον Δόξα, μία από τον Αντωνάκη. Και φάουλ που κερδίζει ο Μπράιαν. 47-36 εδώ η πάσα του Γερομιχαλού. Κόβεται αρχικά από τον Δόξα και στη συνέχεια από τον Αντωνάκη. Ο Σταματογιάννης εδώ παρατηρήσεις του Μάνταλου στον Πρίσκο. Πέτρεψε ο Κοντόπουλος στο παιχνίδι. 2 βολές για τον Μπράιαν. Πρώτη φορά πηγαίνει στη γραμμή σήμερα. Ο τρίτος πόντος του Μπράιαν. 47-37, προσπαθεί να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό το ψυχικό. Κάποιες στιγμές τα καταφέρνει, αντιδρά το η Μεγαρίδα. Για να δούμε τώρα, δεύτερη βολή και αυτή εύστοχη, 47-38. Επιστρέφει ο Τάμπε στη θέση του Δόξα. Πηγαίνει σε χαμηλό πολύ σχήμα πλέον η ομάδα του ψυχικού με 4 τον Τάμπε και 5 τον Αντωνάκη. Ψάχνει τρόπους τώρα ο
Ρεμεντέλα να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Γίνεται το κλέψιμο και βγαίνει τώρα ο Τάμπελ. Για να δούμε. Στη Λάση χώνεται, καλάθι και φάουλ. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Το βάζει με το αριστερό. 47-40. Ο Τάμπελ στο ανοιχτό γήπεδο είναι ασταμάτητος. Φτάνει στους 15 πόντους και μειώνει. 47-38 είναι το σκορ. 47-40, δεν το είχαν μετρήσει. 47-40 λοιπόν πέρασε το καλάθι και έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το ψυχικό. Έχει ένα πρόβλημα ηλεκτρονικός πίνακας. Απομένουν 16 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα και το ψυχικό δείχνει ότι αντιδρά. Και με αυτό το σχήμα που επέλεξε ο Ρεμεντέλας με τον Μπράιαντ, τον Σαβρακούκα, τον Ναόμι Σταγκάρ, τεσάρι τον Τάμπε και πεντάρι τον Αντωνάκη, θα προσπαθήσει να αλλάξει τη ροή του αγώνα. 47-40, όπως βλέπετε εσείς τους δέκτες σας, απλά δεν είχε περάσει στον ηλεκτρονικό πίνακα, γι' αυτό μπερδευτήκαμε και εμείς λίγο. Τάμπε στην βολή, θα πάει διαφορά στους 6, για να δούμε. Ευστοχή, 16 πόντι του, έχει 4-7 βολές, 47-41 και τελευταία επίθεση, το τρίτο δεκάλεπτο για την Μεγαρίδα, που δεν έχει παίξει καλά σε αυτή την τρίτη περίοδο. Δημήτρης Γερομιχαλός θα πάρει αυτό στην προσπάθεια. Κλείνεται, έγινε όλη η άμυνα πάνω του. Θα πάει σε τρίποντο, σουτάρει, ευστοχή και κάνει το 50-41. Πρώτο τρίποντο στο μάτς. Για δύο είναι. Για δύο είναι. 49-41. Άρα δεν είναι το πρώτο του τρίποντο, αλλά είναι μια σημαντική λύση για την Μεγαρίδα. Εδώ πατάει καθαρά. 49-41. Αυτά λοιπόν. Για το τρίτο δεκάλεπτο πάμε εμείς σε μια διακοπή και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Σαραντανιά-σαραντανιά προηγείται η Μεγαρίδα του ψυχικού. Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, σε λίγο αρχίζει τέταρτη περίοδος. Πάμε εμείς στη Βάλια Πηλιανίδη που άκουσε τους δύο προπονητές. Να ησυχάσει λίγο τους παίκτες του και να τους ξυπνήσει παράλληλα, θέλησε ο Γιώργος Ρεμεντέλας. Έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μην κάνουμε λάθη, είπε ο coach του ψυχικού. Ενώ από την άλλη πλευρά, για την Μεγαρίδα, ο coach Μάνταλος επέμεινε ότι θέλει περισσότερη πίεση και πιο ψηλά και να αποφύγουν τα λάθη, μιας και το 13-17 επιμέρους της τρίτης περιόδου δεν τον ικανοποιεί. Τρίποντο από τον Κοκορέλη, ούτε τώρα, και rebound για το ψυχικό με τον Σταυρακούκα. Σταυρακούκας, Μπράιαν, Αντωνάκης, ο Ναούμης και ο Τάμπε. Πάλι το σχήμα με τεσσάρι τον Τάμπε. Σουτ για τρεις. Άστοχο από τον Ναούμι. Γερομιχαλός Βίκτορ. Πέτρος και Δημήτρης Γερομιχαλός Βίκτορ. Κοκορέλης. Και στην άλλη πλευρά μόνος του. Αστοχή και αυτός. Ήταν ο Πρίσκος για την Μεγαρίδα. Γίνεται εκεί το φάουλ. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή γίνονται και τα υπόλοιπα μάτς για την Elite League. Στο ημίχρονο, Χάνθ Κόρυβος 26-32.
Παπάγος Πανερυθραϊκός 41-31. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται Ελευθερούπολη Νέα Ρίστ 32-27. Μύκονος Ηρακλής το μεγάλο μάτς 29-29. Δόξα Λευκάδας Πρωτέας 19-28. Βίκος Ιαννίνων Ερμής Σχηματαρίου 17-28. Αυτά είναι τα μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς είμαστε στη τελευταία περίοδο στο τηλεοπτικό μάτς από το Action 24. Τρίποντο από τον Κοκορέλη και πάλι είναι άστοχο. 6 στα 24 τα τρίποντα για τη Μεγαρίδα. 25-24%. Μέσα η μπάλα. Εκεί κλείνεται, αλλά ο Γερομιχαλός θα τους νικήσει όλους. 51-41 διαμαρτύρεται. Στο όριο είναι να δεχτεί τεχνική ποινή, γιατί πήγε εκεί και κόντεψε να κουμπίσει την μπάλα. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ ο Γερομιχαλός που φτάνει στους 12. Έχει 3 στα 5 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Μπράιαν θα βγάλει έξω. Σταυρακούκας δεν σουτάρει. Πάλι ο Μπράιαν σουτάρει για 3. Δεν μπορεί. Παραμένει χαμηλά ο Μπράιαν. Έχει 4 πόντους με 1 στα 10 σουτ, 1 στα 9 σουτ εντός παιδιάς. 1 στα 6 δίποντα, 1 στα 10. 0 στα 4 είναι του Μπράιαν και 1 στα 17 συνολικά το ψυχικό. 6% ευστοχία. Αστοχία είναι αυτό, δεν είναι ευστοχία. Εδώ βλέπουμε πώς τους κέρδισε όλους και τους 4 αντιπάλους ο Γερομιχαλός και πέτυχε το καλάθι. Τα έβαλε με όλους. Το σύστημα που ζητάει ο Γερομιχαλός. Πηγαίνει προς τα μέσα, του ζητάει να επιτεθεί, δίνει στο Βίκτορ. Αυτός προσποιείται, κλείνεται και τζάμπολ. Το βελάκι είναι για το ψυχικό εδώ. Βλέπουμε το βελάκι και τον κομισάριο της αναμέτρησης, τον κύριο Ντίνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να γίνει και χρήση του instant replay. Σε καμία από τις περιπτώσεις ήταν όλες χωρίς αμφισβήτηση. Μια φορά ήταν κάτι, αλλά δεν ήταν κάποιο, για κάποιο σημαντικό λόγο το χρονόμετρο. Αντωνάκης. Λάθος πάσα. Νέα λάθος πάσα. Πολλά τα λάθη σε στιγμές που φαίνεται εύκολη μια πάσα για το ψυχικό. 14 τα λάθη του ψυχικού, 18 έχει η Μεγαρίδα. Δεν είναι συγκεντρωμένες οι ομάδες. Στο σημερινό μάτι πηγαίνει ο Γερομιχαλός, ο Δημήτρης προς τα μέσα. Δεν μπορεί, για να τους νικήσει όλους στον αέρα. Και βγαίνει τώρα ο Τάμπε, θα δώσει τον Μπράιερ, αυτός θα σουτάρει για 3. Δεν μπορεί όχι. 0 στα 5 τρίποτα. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ για να φτάνουν σε σημείο στο 1 εναντίον 2 να κάνουν τρίποντο. Γερομιχαλός με τα αριστερό. Πάλι δεν μπορεί. Αστοχή ο Βίκτορ. Έχει δοθεί φάουλ. Όχι. Ναι, φάουλ έχει δοθεί. 2 βολές υπέρ του Βίκτορ Διετιστανοκούλης. Εδώ με τα αριστερό. Αστοχή. Αυτό εδώ έδωσε σπρόξιμο ο κύριος Κούλης του Τάμπε στον Βίκτορ. Διαμαρτυρίες εδώ από τον Ρεμεντέλα. Δεν ξέρω κατά πόσο αν τον ακούμπησε αυτό. Δύο βολές όπως και να έχει για τον Βίκτορ. Πρώην παίκτης και του ψυχικού και του Έαντα Ευόσμου. Δύο χρόνια έπαιζε στο ψυχικό και έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Ο Βίκτορ, ο οποίος έχει πλέον 5 πόντους με 3 στις 3 βολές, έχει 1 στα 2 δίποντα. 2 στις 2 βολές, 6 πόντοι του και 7 τα rebound. 53-41 είναι το σκορ, 6 και 56 πριν από το τέλος του αγώνα. Πάσα στον Ναούμι, ο Μπράιαν ζητάει. Εκτός κλίνα από τον Μαργέλη γίνεται η αλλαγή. Ο Τάμπε πηγαίνει προς τα μέσα, βοήθεια, δίνει την πάσα στο Μαργέλη, ο οποίος σουτάρει για 3. Εκθετικό rebound από τον Τάμπε, δίνει την πάσα, κλέβουν οι παίκτες της Μεγαρίδας, βήματα που δίνουν οι διαιτητές, ο κύριος Κούλης. Νέα κατοχή για το ψυχικό.
πολύ άστοχο το ψυχικό. Βέβαια είναι και θέμα επιλογής της άμυνας. Ένας παίκτης σαν το Μαργέλη δεν είναι πολύ καλός σουτέρ. Τον αφήνουν να σουτάρει στην ουσία. Προτιμούν να σουτάρει ο Μαργέλης για 3-1 στα 19. 5% το ποσοστό ευστοχία του ψυχικού. Κουκάς, Ναούμης με τα εμπάλα στο Δόξα. Εκεί κλείνεται, δύο παίκτες. Κουκάς ζορίζεται, κρατάει την μπάλα, Δόξα την μπάλα μέσα. Τελειώνει ο χρόνος. Άλλη μια πάρα πολύ καλή άμυνα από τη Μεγαρίδα. Δεν προλαβαίνει καν να σουτάρει το ψυχικό. Παραμένει το 53-41. 6 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν έχει σκοράρει ακόμα το ψυχικό στην τέταρτη περίοδο. Και ο Γιώργος Μιχαλός, ο Δημήτρης σε ρόλο playmaker. Έχει 15 πόντους. Και τώρα δίνει στον Πέτρο, ο οποίος σουτάρει και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. Ο Πέτρος Γερομιχαλός φτάνει και αυτός στους 15 μετά την πάσα που δέχτηκε. Ήταν έτοιμος το τρίτο του τρίποντο, 3 στα 4 σε ένα μάτς που έχουν χαθεί μέχρι στιγμής 37 τρίποντα. Ο Πέτρος Γερομιχαλός έχει 3 στα 4. Αυτός και ο Πρίσκος έχουν ποσοστό πάνω από 50% στο παιχνίδι. 13 στα 30 τα δίποντα της Μεγαρίδας, 7 στα 26 τα τρίποντα, 9-12 βολές, 9 η ασίστ για τους Γηπεδούχους, 38 τα rebound, εδώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά, 38-28, 6 κλεψίματα για τους Γηπεδούχους, 19 τα λάθη. Απ' την άλλη πλευρά, στο 12 στα 25, 48% τα δίποντα του ψυχικού, 1 στα 19 τρίποντα, πολύ κακό ποσοστό το 5%, 14 στις 19 βολές. 13 ασίστ από τους φιλοξενούμενους, είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι. 11 τα κλεψίματα, στις ασίστ και τα κλεψίματα είναι καλύτερο το ψυχικό, αλλά δεν φτάνει αυτό. Εδώ απογοητευμένος Ρεμεντέλας, που δείχνει εκεί στο πινακάκι του κάποια πράγματα και φωνάζει, πετάει και το μαρκαδόρο, προσπαθεί να ξυπνήσει τους παίκτες. 56-41 το σκορ, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπουμε τον Πέτρο Γερομιχαλό, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο έχει πάρει πολύ περισσότερες προσπάθειες. Εδώ κέρδισε 4 παίκτες στο προηγούμενο τρίποντο. Ένα από τα προηγούμενα τρίποντα από πάσα του αδελφού του Δημήτρη. Πάμε εμείς στη Βάλια Πηλιανίδη που άκουσε τους δύο προπονητές. Δεν ξέρω αν καταφέρατε να ακούσετε αυτά που είπε ο Γιώργος Ρεμεντέλα στο πάγκο του ψυχικού. Παράπονα πολλά από τον δισταγμό που δείχνουν οι παίκτες του στο μάτς. Μέχρι στιγμής το ψυχικό είναι χωρίς σκορ σε αυτή την περίοδο και αυτό ουσιαστικά πληγώνει την ομάδα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο coach της Μεγαρίδας, ο κύριος Μάνταλος, ήταν ικανοποιημένος από τη συνεργασία των αδελφών με Γερομιχαλού. Το έχει ζητήσει εδώ και ώρα και ουσιαστικά βγήκε αυτή τη φορά. Το πρώτο καλάθι στην τέταρτη περίοδο το έβαλε ο Τάμπε. Έκανε 3 σουτ μετά το time out. Το ψυχικό, 2 άστοχα τρίποντα, ένα ο Τάμπε και ένα ο Κουκάς. Πήρε άλλο ένα επιθετικό rebound ο Τάμπε και κάνει το 56-43. 1 στα 9 τα σούτ εντός παιδιάς για το ψυχικό στην τελευταία περίοδο. Συνολικά είναι πάρα πολλά τα άστοχα σούτ. 20 στα 56 έχει η Μεγαρίδα, 14 στα 47 το ψυχικό. Το παιχνίδι επέστρεψε και ο Χριστόφορος Γκόλαντας, ο 18χρονος. Δημήτρης Γερομιχαλός για τον Γκάτζια. Και πάλι ο Δημήτρης Γερομιχαλός. Γίνει προς τα μέσα, θα βγάλει ωραία πάσα. Σουτ για 3 από τον Κοκορέλη. 59-43. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους γηπεδούχους που φτιάχνουν κάπως το ποσοστό του. Το ποσοστό τους το ανεβάζουν στο 30%. Με τον Γερομιχαλό τον Δημήτρη να φτάνει πλέον στις 4 ασίστ. Τάμπε γυρίζει την μπάλα. Μπράιαν σουτάρει για 3. Ούτε τώρα. Ο Μπράιαν, ο οποίος έχει 0 στα 6 τρίποντα. Και ο Γερομιχαλός πάλι οργανώνει. Ψάχνει την πάσα. Ψηλά, πολύ ωραία. Θα δώσει και θα πετύχει το καλάθι ο Πρίσκος. 61-43 με τις ασίστ τις συνεχόμενες
του Δημήτρη Γερομιχαλού, ο οποίος φτάνει πλέον στις 5 assist. Τάμπε πηγαίνει προς τα μέσα. Μπράιαν για 3 και πάλι. Ούτε τώρα και δεν είναι καν καλά σουτ. Θετικό rebound διεκδικεί, όχι, τελικά πηγαίνει ο Πέτρος Γερομιχαλός. Μάχονταν 2, πήγαινε ένας τρίτος και άρπαξε την μπάλα. 4 και 6 απομένουν για το τέλος του αγώνα. Απόλυτος έλεγχος του αγώνα από την Μεγαρίδα. Ρίσκος, ωραίο το high-low, πολύ ωραία φάση. Ίσως η καλύτερη του αγώνα και ας μην μπήκε. Πολύ ωραία γύρισε την μπάλα η Μεγαρίδα. Δεν τα κατάφερε ο Κοκορέλης να σουτάρει για 3, αλλά ήταν μια φάση που χειροκροτείται από τον κόσμο, άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Έγινε το high-low με τον Μπρίσκο να δίνει στον Πέτρο Γερομιχαλό. Αυτός έβγαλε έξω, δεν μπήκε το τρίποντο. Είναι όμως η πιο ωραία φάση του αγώνα, πιο μπασκετική φάση. Και ας μην κατέληξε σε καλάθι. Γι' αυτό ίσως και χειροκροτήθηκε περισσότερο ακόμα και από εύστοχα σουτ από τον κόσμο, αλλά και από τον Γιώργο Μάνταλο και τον Λευτέρη Τσαοσίδη στον πάγκο της Μεγαρίδας. 61-43. 3 και 47 για το τέλος, αυτό που θα προσπαθήσει το ψυχικό να μειώσει την διαφορά. Δεν υπάρχει χρόνος, θεωρώ, να γυρίσει ένα μάτς 18 πόντων, ειδικά με αυτή την εικόνα που έχει το ψυχικό. Ωραία η πάσα, τον Τάμπε, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Γκάτζι. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ, 61-45 μείωσε το ψυχικό στους 16 πλέον, αλλά ο χρόνος που απομένει είναι πολύ λίγος. Ωραία η πάσα εδώ, βλέπετε, του Κουκά στον Τάμπε, ο οποίος είναι η όαση για το ψυχικό στο σημερινό μάτς. Έχει φτάσει στους 20 με 8 στα 8 δίποντα. Έχει και 0-2 τρίποντα. 20 πόντι, 8 rebound για τον Τάμπε, ο οποίος κοντά στο καλάθι είναι ασταμάτητος. Πετυχαίνει και την πολύ καλή το 61-46 στους 21 ο Τάμπε. Συνεχίζουμε αυτό το χαμηλό σχήμα, το ψυχικό, για να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Με τεσσάρι τον Τάμπε και πεντάρι είτε τον Μαργέλη είτε τον Αντωνάκη που πέρασε τώρα στη θέση του Σταματογιάννης. Γυρίζει μπάλα. Σουτ για 3 από τον Γκάτζια. 64-46. Τρίτο τρίποντο σε τις 4 τελευταίες προσπάθειες για την Μεγαρίδα. Το συν 18. Κουκάς πάει στην πλάτη τον αντίπαλο. Αντωνάκης προσποιείται. Πάλι Κουκάς με το Σταματογιάννη τώρα. Μπαλά μέσα στον Αντωνάκη. Φάουλ που κάνει ο Γκάντιας. Είναι το τρίτο ομαδικό για την Μεγαρίδα. Ήταν ένα φάουλ που ήθελε να δώσει η γηπεδούχος ομάδα. Εδώ στο διάβασμα του μισμάτς. Πήγε μπάλα στον Αντωνάκη εδώ. Το τρίποντο από τον Γκάντια. Το έψαχνε πολύ ωραίο αυτό το σουτ ο παίχτης της Μεγαρίδας. Έχει ένα στα 2 τρίποντα, 0 στα 2 δίποντα. Έχει 6 rebound ο Γκάντζιας, το πρώτο του καλάθι. Κουκάς θα πάρει το screen, πηγαίνουν 2 παίκτες πάνω. Τελικά ο Δεδρινός έμεινε. Σουτάρει για 3 ο Κουκάς αφού άδειε τον αντίπαλό του, όμως δεν ήταν εύστοχο και rebound από τον Τόλια. Δεντρινό, θα πάει μπάλα μέσα στην ρακέτα. Δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους ο Μάντολος. Σας ζητάει πάσες και όχι τρίπλες. Βάγια Πηλιανίδη. Μπροστά σου ήταν ο Γιώργος ο Μάντολος. Έλεγε πάσες, πάσες. Στο Δεντρινό να μην φοβάται. Αχα. Ωραία, ναι, ακριβώς αυτό είναι ο Μάνταλος. Θέλει από τους παίκτες του να παίρνουν πρωτοβουλίες και να μην φοβούνται. Ο 20χρονος Δεντρινός, να το σπάλει. Γίνεται εκεί η πάσα. Ο Κοντόπουλος πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Ο Γκάντζιας προσπαθεί. Διεκδίκηση του rebound. Γυρίζει το ψυχικό με τον Κουκά και πάλι θα ψάξει την πάσα. Αντωνάκης προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα. Σουτ για 3 δεν είναι εύστοχο. Για άλλη μια φορά. 1 στα 24 για το ψυχικό. Ο Κοντόπουλος. Τα 38 του. Γκάντζιας προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Γκολάντα. Νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να βγάλουμε 2 MVP.
αφού έχουν και το ίδιο όνομα, έχουν προσφέρει ακριβώς τα ίδια, νομίζω, και οι δύο, και ο Μιχαλή, και ο Πέτρος και ο Δημήτρης. Έχουν από 15 πόντους. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός έχει και 5 assist, από την άλλη και 3 rebound. Από την άλλη, ο Πέτρος Γερομιχαλός καλύτερα ποσοστά και 7 rebound. Δεν μπορώ να επιλέξω MVP για το σημερινό μάτς, και οι δύο ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας. Το 66-46 έγινε το σκορ, 1-52. Αντωνάκη, ο συνόμιος Σταυρακούκας, θα σου πάρει και θα το βάλει, θα κάνει το 66-48, φτάνει στους 7. Ο Δεδρινός πηγαίνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι, επιθετικό rebound, άστοχο σούτ από το Σταματογιάννη, αλλά βγαίνει εκτός. 1-34 απομένουν για την λήξη του αγώνα. Η Μεγαρίδα θα πετύχει την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Βρέθηκε πολύ κοντά να κερδίσει και στην πρεμιέρα, αλλά με ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο έχασε στην Ερυθρέα. Κουκάς βγαίνει προς τα μέσα, γυρίζει μπάλα. Ωραία προσπάθεια, αλλά θα κοπεί από τον Σταματογιάννη. Ο Γκόλαντας και ο Γκάτζιας τώρα για την Μεγαρίδα. Θα σουτάρει για τρεις, όχι, προσποιείται. Κοντόπουλος για τρεις, αποθεώνεται. Είναι ο τοπικός ήρωας ο Κοντόπουλος, στα 38, το επέστρεψε στη Μεγαρίδα και βάζει το τρίποντο, 69-48, 10-30 για την Μεγαρίδα, που διόρθωσε πολύ το ποσοστό της στα τέταρτη περίοδο. Αντίθετα, στο 4% είναι το ψυχικό, το πολίτης στο παιχνίδι. Άλλο ένα άστοχο για την ομάδα του Τσιχικού, είναι απογοητευμένη. Ενώ έπαιξαν πάρα πολύ καλά, έβαλαν 89 πόντους στην πρεμιέρα, σήμερα δεν είναι το ίδιο καλή. Κόστησε σίγουρα και η απουσία του Διαμαντάκου στο γενικά, όχι στα άστοχα σούτρο πόντο, φυσικά σέντερ είναι, αλλά στο πώς λειτουργεί μια ομάδα. Ο Κουκάς, ο οποίος έχει 0 στα 5, ο Μπράιαν 0 στα 7 για τους φιλοξενούμενος. Ο Γκάτζιας πηγαίνει στο 1-1-1, κλείνεται από Σταυρακούκα, γυρίζει. Πάλι ο Κοντόπουλος για 3, δεν μπορεί και πάλι. Αλλά επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι από τον Τόλια. Ο νεαρός, ο 22χρονος, ο οποίος θα φτάσει στους 4 πόντους. 71-48, δεν θα κάνει επίθεση. Το ψυχικό. Χειροκροτήματα από τον κόσμο, οι παίκτες των δύο ομάδων ανταλλάσσουν χειραψίες και οι προπονητές, εδώ ο Μάνταλος με τον Ρεμεντέλα. Ολοκληρώνεται λοιπόν το παιχνίδι εδώ στην Μέγαρα. 71-48 η Μεγαρίδα νίκησε το ψυχικό, πέτυχε την πρώτη νίκη της σεζόν, μια ομάδα που θεωρείται από αυτές που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο Δημήτρης και ο Πέτρος Γερομιχαλός είχαν από 15 πόντους, οδήγησαν την ομάδα τους σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μάνταλος, το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο φέτος, έλειπε για ένα μήνα για κάποιες σοβαρές προσωπικές υποθέσεις. Δεν ήταν πρεμιέρα ούτε στο κύπελο. Ο Γιώργος Μάνταλος λοιπόν 10 χρόνια στον πάγκο της ομάδας, έχει κάθε λόγο να είναι πανευτυχής. Από την άλλη πλευρά, το ψυχικό είχε κάνει τη δουλειά του στην πρεμιέρα. Δεν ήταν σήμερα εξίσου καλό, όμως είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες. Εδώ βλέπουμε τις αγκαλιές. Είδαμε και πίσω τον Λευτέρη Τσαουσίδη, τον βοηθό του Γιώργου Μάνταλου. Μεγάλη νίκη λοιπόν, σπουδαία νίκη για την Μεγαρίδα με 71-48. Για πρώτη φορά θα βγάλουμε δύο MVP, αφού έχουν και το ίδιο όνομα και αφού είναι και αδέλφια. Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, εδώ τα τρία πρώτα καλάθια με το αριστερό. Μαλώνουν και στην οικογένεια για το ποιος βγαίνει MVP, έτσι. Όχι ότι έχουν τέτοια θέματα, είναι αγαπημένοι και πολύ καλοί παίκτες. Εδώ ο Δημήτρης Γερομιχαλός, 15 πόντους, 5 ασίστα. Αυτός ήταν ουσιαστικά ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του στο πρώτο μέρος. Εδώ το σουτ που πέτυχε το τέλος της τρίτης περίοδου και έδωσε μια πολύτιμη λύση. Και ο Πέτρος Γερομιχαλός ξεκίνησε καλά με τους 5 πόντους στην αρχή του αγώνα. Έβαλε άλλους 10 στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ καλά ποσοστά, αφού είχε 3 στα 5 τρίποντα, 3 στα 4 τρίποντα και είχε και 7 rebound. Αν ήταν ένας, θα είχε 30 πόντους μαζί. 12 rebound
και 6 assist. Εδώ βλέπουμε τον Πέτρο Γερομιχαλό. 2 η MVP λοιπόν, Πέτρος και Δημήτρης Γερομιχαλός. Και σε λίγο η Βάλια Πηλιανίδη, θα έχει μπει και ο κόσμος μέσα. Εδώ ο Δημήτρης Γερομιχαλός με το παιδί του, το μωρό και τη σύζυγό του. Πάμε εμείς στην Βάλια Πηλιανίδη που έχει τον Γιώργο Μάνταλο. Κότς, δεν νομίζω να έχετε παράπονο από τη σημερινή εμφάνιση των παικτών. Σας πιέσανε, high tempo παιχνίδι όπως είχατε ζητήσει. 17 επιθετικά rebound, δεν νομίζω. Κρατήσατε το ψυχικό στους 48 πόντους. Ναι, να μην ξεχνάμε ότι τους έλειπε ο Διαμαντάκος. Θα ήταν άλλο παιχνίδι με τον Διαμαντάκο. Αλλά εγώ δεν είχα παράπονο από τους παίκτες μου ούτε μετά την ήττα από την Ερυθρέα. Έχουμε πει ότι περνάμε πολύ ωραία, είμαι ευχαριστημένος. Εγώ τους επέλεξα, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Νομίζω ότι παίζουμε τον μπάσκετ που θέλω. Όσο παρουσιάζουμε αυτή την άμυνα, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Όλα τα συγχαρητήρια στα παιδιά που δείξαν αυτή τη διάθεση. Συγχαρητήρια στο ψυχικό, είναι πολλοί φίλοι μας και έχουν τον απεριόριστο σεβασμό μου. Όλος ο οργανισμός. Θεωρώ ότι θα ήταν άλλο παιχνίδι με τον Διαμαντάκο και θα ήταν άλλο παιχνίδι γιατί ο τραυματισμός του έγινε πολύ αργά μέσα στην εβδομάδα και δεν μπόρεσε να αλλάξει το πλάνο του. Καλή συνέχεια σε αυτούς, καλή συνέχεια σε εμάς. Να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Ευχαριστώ. Πολύ καλή άμυνα, προσπάθεια στα rebound και δίνετε και την ελευθερία στους παίκτες σας να σουτάρουν. Κάτι που λείπει ουσιαστικά. Δεν τους δίνουμε την ελευθερία, τους τιμωρούμε αν δεν σουτάρουν. Είναι μια φιλοσοφία την οποία την έχουμε. Ένας παίκτης αν είναι μόνος του πρέπει να πάρει το σουτ. Σιγά σιγά τα παιδιά το αφομοιώνουν. Όπως είπα, δεν έχω κανένα παράπονο. Πάνε όλα τα μπράβο στα παιδιά. Ήταν καταπληκτική σήμερα. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τιμωρούν όποιον δεν σουτάρουν. Δεν σουτάρει. Και έτσι πρέπει να είναι το μπάσκετ. Αν κάποιος είναι μόνος και δεν σουτάρει, κάνει κακό στην ομάδα και δεν κάνει και καλό στο μπάσκετ. Αντίθετα, βέβαια, έχουμε δει πολλούς προπονητές που τιμωρούν κάποιους που δεν σουτάρουν. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση εδώ. Η διπλή τάπα μια από τις πιο καλές προσπάθειες του ψυχικού μες στο μάτσι. Ο Δόξας και ο Αντωνάκης σταμάτησαν τον Σταματογιάννη. Πάμε και πάλι στη Βάλια Πηλιανίδη. Έχει τον Γιώργο Ρεμέντελα. Κότς, δεν ξέρω τι σας πλήγωσε περισσότερο. Η απουσία του Διαμαντάκου με αποτέλεσμα 17 επιθετικά rebound της Μεγαρίδας. 5 λεπτά χωρίς σκορ στην τέταρτη περίοδο. 1 στα 25 τρίποτα. Δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό που καταρχήν η εμφάνιση είναι θλιβερή. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Το 1 στα 25 τρίποτα δεν με πλήει, δεν μου λέει, okay. Υπάρχουν μέρες που συμβαίνει αυτό. Αυτό που πραγματικά με εξοργίζει όμως είναι τα 17 επιθετικά rebound του αντιπάλου. Δηλαδή ανανεώσανε 17 φορές στην επίθεση. Στις περισσότερες από αυτές πετύχανε καλάθι. Θυμάμαι τρίποντα, καλάθι και φάουλ ξανά. Αν το δεις στα σκορ δεν είναι ότι έχουμε φάει 100 πόντους, φάγαμε 70 και μάλιστα στο τελευταίο πεντάλεπτο παίζαμε με δύο παιδιά που δεν παίζουν γενικά. Ξεκάθαρα είχαμε επιθετικό πρόβλημα. Ο ένας μας ξένος που στο προηγούμενο παιχνίδι σκόραρε πάρα πολλούς πόντους σήμερα ήταν σε άλλο γήπεδο. Αλλά και γενικά έξω από τον Ντάμπε, ο οποίος βρήκε πολλά καλάθια από κάτω. Δεν είχαμε σκορ καθόλου, δεν βρίσκαμε λύσεις. Όπως επίσης δεν κάναμε σχεδόν ποτέ τίποτε από αυτά που προσπαθούσαμε να δουλέψουμε όλη τη βδομάδα. Δεν μπορώ να μείνω στην απουσία του Γιώργου. Θα το προσπεράσουμε και θα συνεχίσουμε. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτή η εμφάνιση προσωπικά εμένα μου αλλάζει τις προσδοκίες. Θα πρέπει να χαμηλώσουμε πάρα πολύ τον πήχη και να κοιτάξουμε να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια για να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες, γιατί η εικόνα της ομάδας σήμερα αυτό δείχνει. Ευχαριστώ πολύ, coach. Απογοητευμένος ο Γιώργος Ρεμεντέλας που όταν είναι να πει κάτι το λέει, δηλαδή δεν μπορεί να κρυφτεί, τα λόγια του βγαίνουν, ήταν θλιβερή εικόνα και τα rebound που είπε, κυρίως τα rebound, 46 πόντους, 46 rebound έναντι 30. Ο Τάμπ ήταν ο μόνος που διακρίθηκε από το ψυχικό. Ήταν ο παίκτης κλειδί για το ψυχικό. Θα ήταν παίκτης κλειδί αν κάνει και κάτι. Είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε τέλος πάντων με 8 στα 8 δίποτα και πολλές φάσεις σε ανοιχτό
γήπεδο ο Τάμπε για το ψυχικό που δεν είχε κάνει καλό μάτς στην πρεμιέρα. Τόσο καλό ήταν, θετικός, αλλά δεν ήταν τόσο καλό. Πάμε εμείς στον έναν από τους δύο MVP, τον Πέτρο. Γερο Μιχαλό που τον έχει η Βάλια Πηλιανίδη. Πέτρο, νομίζω σήμερα ήταν οικογενειακή υπόθεση μαζί με τον αδερφό σου, αλλά είναι μια νίκη που ξεκινάει από την άμυνα. Είναι το στοιχείο που σας χαρακτηρίζει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την ελευθερία που σας δίνει ο coach στο σουτ. Μήπως όμως το γεγονός ότι μαζέψατε 17 επιθετικά είναι αυτό που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι, απουσία και του Διαμαντάκου? Οικογενειακή υπόθεση ήταν ομαδική υπόθεση, νομίζω. Προερχόμασταν από μια άσχημη ήττα και θέλαμε να αντιδράσουμε. Είχαμε πει ότι πρέπει να πιέσουμε πολύ, να παλέψουμε για κάθε κατοχή και νομίζω το κάναμε για 40 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τον Πέτρο Γερο Μιχαλό. 15 πόντι, 7 rebound. Κόνες εδώ. Και πάμε και στο Δημήτρη Γερομιχάλου, να έχουμε και τους δύο MVP. Δημήτρη, ο Πέτρος λέει ότι δεν είναι οικογενειακή υπόθεση η σημερινή νίκη. Βέβαια, εγώ θα διαφωνήσω. Οι δυο σας ουσιαστικά πήρατε από το χέρι την Μεγαρίδα και την οθήσατε στην νίκη. Μία νίκη όμως, η οποία ουσιαστικά είναι και νίκη αντίδραση μετά από τον τρόπο που ήρθε η ήττα στην Ερυθρέα. Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο, δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Παίξαν 12 παίχτες. Κερδίσαμε το μάτς από την άμυνα, όπως δείχνει και το σκορ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ομάδας μας, η άμυνα. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ταλέντο στην επίθεση. Κάθε φορά πιστεύω θα βγαίνει κι άλλος μπροστά και ελπίζω να κερδίζουμε. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Και η Άννη ήταν στην πρεμιέρα σας πείσμωσε. 17 επιθετικά rebound. Δεν είναι λίγα. Σίγουρα μας πείσμωσε. Κάναμε μια πολύ κακή εμφάνιση, ειδικά στην άμυνα. Δουλέψαμε σκληρά, είπαμε για τα λάθη μας και πιστεύω εμφανίσαμε ξανά το χαρακτήρα της ομάδας, που είναι η άμυνα. Κρατήσατε το ψυχικό 5 λεπτά χωρίς σκορ στην τέταρτη περίοδο. Είναι αυτό που μου λες, ότι η Μεγαρίδα ξεκινάει από την άμυνά της. Όμως τόσο εσύ όσο και ο Πέτρος βοηθήσατε ιδιαίτερα στην επίθεση. Ίσως η ομάδα στηρίζεται λίγο πάνω σας φέτος. Εντάξει, επιθετικά ίσως στηρίζεται λίγο παραπάνω. Όπως σου είπα, η ομάδα ξεκινάει από την άμυνα. Μπροστά έχουμε πολύ ταλέντο, έχουμε πολλά παιδιά με εμπειρία, παιδιά με ταλέντο. Οπότε εντάξει, σήμερα ήμασταν εμείς, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Όσο και αν προσπάθησε η Βαλία Πηλιανίδη, δεν πήρε οικογενειακή ατάκα από τα δύο αδέλφια. Να πούμε εμείς ότι Χανθ Κόρυβος 37-43 στην τρίτη περίοδο. Παπάγος Πανερυθραϊκός 60-54. Είναι στην τέταρτη περίοδο αυτό το μάτς. Στο ημίχρονο Έσπερος Λαμίας Ίκαρη Τρικάλων 41-31. Ελευθερούπολη Νία Ρίστ στο 30-51-46. Μύκονος Ηρακλής στο ημίχρονο 48-48. Δόξα Λευκάδας Πρωτέας Βούλας στο ημίχρονο 29-43. Και Βίκος Ιωαννίνων Ρημίση Ματαρίου λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους 28-37. Εδώ βλέπουμε τα παιδάκια να παίζουν γεμάτο το γήπεδο από τα επόμενη μέρα του αθλητισμού και του μπάσκετ. Εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη Γιώργο Μιχαλό με το παιδάκι του. Αυτά λοιπόν από εμάς, από το κλειστό της NEM, την NBC Arena. 71-48 νίκησε η Μεγαρίδα το ψυχικό για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Από τη Βάλια Πηλιανίδη που ήταν στο ρεπορτάζ και από τον Σπύρο Καβαλιεράτο, έχει ήταν καλό απόγευμα.